Καλησπέρα σας. Ο Παναγιώτης λείπει απόψε, οπότε θα κάνω εγώ ίδιος την επανάληψη, εκτός αν υπάρχει κάποιος άλλος που έχει διάθεση να προσφερθεί. Είναι κάποιος. Βλέπω σιωπή πάντα. Την προηγούμενη φορά είχαμε πει, είχαμε δώσει μια απάντηση μέσα βάση το έκτο βιβλίο της Πολιτείας στο ερώτημα γιατί ο φιλόσοφος και γενικότερο ο πνευματικός άνθρωπος δεν γίνεται δεκτός στην ανθρώπινη κοινωνία. Και είπαμε ότι ο Πλάτωνας αναφέρει πως ο φιλόσοφος έρχεται σε επαφή με το «ον» το οποίο βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με τον εαυτό του. Του θέστη με την ιδέα του αγαθού, η οποία ουσιαστικά για τον Πλάτωνα είναι ο Θεός, η έννοια του Θείου. Άρα, ένας φιλόσοφος δεν μπορεί να αναλώνεται σε μωρές συζητήσεις, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μωράς συζητήσεις και για αναλογίας και έδρας και μάχας νομικάς περί ίστασον, αλλά μοιάζει με τον ζωγράφο όταν διοικεί, με την έννοια ότι όπως ο ζωγράφος σκέπτεται, έχει την ιδέα του τι θα ζωγραφίσει και από την άλλη μεριά κοιτάζει αυτό το οποίο ζωγραφίζει να είναι αποδεκτό από τους ανθρώπους, άρα σβήνει και ξανασχεδιάζει και ετοιμάζεται μέχρι όταν φτάσει εκεί που θέλει. Έτσι και ο φιλόσοφος είναι αυτός ο οποίος έχει το νου του ψηλά στραμμένο στο αγαθό, στην αρετή, στη δικαιοσύνη, τη σοφοσύνη, το αμήχανον κάλλος, όπως λέει ο Πλάτωνας. Και αυτά ζητάει να προσφέρει στους ανθρώπους, αλλά και από την άλλη προσπαθεί να δει πώς οι άνθρωποι εισπράττουν την προσφορά του. Και μιλάμε τότε για ένα φαίνεστε όχι επιφανειακό, αλλά για εκείνο που πηγάζει από μια αγωνία που έχει ο φιλόσοφος να συναντήσει το θεοειδές, το θεοίκελον, αυτό που μοιάζει δηλαδή, αυτό που προέρχεται από τον Θεό. Ό,τι δημιουργεί ο φιλόσοφος έχει να κάνει με την προσέλκυση της αγάπης του Θεού στους ανθρώπους, δηλαδή είναι σύμφωνο με το θεϊκό θέλημα το οποίο έχει πάντοτε κατά νου. Έχει έρωτα, είπαμε, για το αγαθό, τη μάθηση, για την πόλη στην οποία διακονεί. Και ο έρωτας είναι ένα σημείο προς το όλον του ανθρώπου, της παιδείας, του υποκειμένου και του αντικειμένου του φιλοσόφου. Δεν είναι μερικός, εξειδικευμένος, επιφανειακός. Και είχαμε κάνει και ένα σχόλιο για την εξειδίκευση της εποχής μας, την άρνηση δηλαδή της εποχής μας, δηλαδή τον άνθρωπο στην συνολική του προσέγγιση και στην τεχνοκρατία. Όταν ο φιλόσοφος αναλάβει τη διοίκηση της πολιτείας, του είχαμε πει πρέπει να προχωρήσει σε κάθαρση. Είχαμε πει ότι το πλατωνικό σχήμα κάθαρση, φωτισμός και θέωση άνοδος στο αγαθό, στο θεϊκό, ουσιαστικά αποτέλεσε τη βάση, μόνο που εμείς το βλέπουμε με το πρόσωπο του Χριστού, συνδεδεμένα όλα με το πρόσωπο του Χριστού, για την πνευματική ζωή της δικής μας Εκκλησίας. Ο Πλάτωνας επιμένει στην αδιαφορία των ανθρώπων να επιτρέψουν στους φιλοσόφους να κυβερνήσουν στις πόλεις τους και σας θυμίζω το παράδειγμα του καραβιού με τους ναύτες οι οποίοι δεν θέλουν ικανό καπετάνιο, αλλά το θέλουν κουφό, χοντρό, απασχολημένο με τον εαυτό του, να μην αφήνουν, να μην βλέπουν, να μην καταλαβαίνουν για να μπορούν να διοικούν οι ίδιοι, αλλά όταν έρχεται η δυσκολία το πλοίο βουλιάζει. Και βεβαίως ο Πλάτωνας πιστεύει και επισημαίνει την αξία της παιδείας και της ανατροφής. Είχαμε πει ότι πολλές φορές οι αρετές των ευφυΐων ανθρώπων μπορεί να γίνουν παγίδα και καταστροφή, γιατί ο ευφυής, αν δεν έχει ταπείνωση, παγιδεύεται μέσα σε αυτές, αυτό το λέει η δική μας παράδοση. Και βεβαίως ότι η παιδεία χρειάζεται να βοηθά τον άνθρωπο να βγαίνει από την λαθυμία. Ένα μικρό σχόλιο σαν γέφυρα της προηγούμενης και της νυνής συνάντησης, ότι στη δική μας ορθόδοξη πνευματική παράδοση ο φιλόσοφος αντικαθίσταται από τον Άγιο. Δηλαδή, ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος επιδιώκει την κοινωνία με το αγαθό και βεβαίως ο πνευματικός άνθρωπος και ο Άγιος, θα σας θυμίσω τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, είναι αυτό που λέει ότι ιδού ο αποθνήσκων και ζω, ο παιδευόμενος και μη θανατούμενος, ο λυπούμενος και αήχερ, ο πτωχός και πολλούς πλουτίζουν, ο μηδέν έχω και τα πάντα κατέχω. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Β' προς Κορινθίους επιστολή. Και είναι ο άνθρωπος τον οποίο ο Χριστός αγιάζει με την πνευματική παιδεία και την πίστη. Αυτά σε γενικές γραμμές από την προηγούμενη συνάντηση.
Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πριν περάσουμε στο 7ο βιβλίο σήμερα. Ένα από τα πιο ωραία της πολιτείας, στο οποίο φυσικά δεσπόζει ο μύθος του Σπηλαίου. Τον οποίο ίσως κάποιοι να τον έχετε διαβάσει. Θα απαντήσω και στα ερωτήματά σας περί πίστεως, διανοίας, επιστήμης, έτσι και αυτά τα οποία, τα τέσσερα σημεία τα οποία λέει ο Πλάτωνας, έτσι. Ναι, ναι, θα δείτε τι εννοεί, γιατί σας είπα την προηγούμενη φορά ότι είναι λίγο διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο εμείς βλέπουμε τα πράγματα. Η πίστη δεν είναι ακριβώς η πίστη, είναι το επιχείρημα. Έτσι. Θα σας απαντήσω όμως γιατί το έχει πιο αναλυτικά μέσα σήμερα στο έργο μου βιβλίο, οπότε μην ανησυχεί. Δεν το έχω ξεχάσει. Εντάξει. Λοιπόν, είναι κάτι που θέλετε έτσι να πείτε εσείς. Είχαμε πει για την εικασία, την πίστη, τη διάνοια, έτσι, και την επιστήμη νόηση. Αλλά θα το δούμε σήμερα λίγο πιο αναλυτικά. Λοιπόν, δεν βλέπω κάποιος να έχει κάνει, οπότε πάμε κατευθείαν στο κείμενο. Τώρα πια λέει ο Σωκράτης, αν θέλεις να ειδείς την επίδραση της παιδείας και της απαιδευσίας, στοχάσου την ύπαρξή μας, ως σαν εικόνα που παριστάνει την ακόλουθη περιπέτεια. Στοχάσου δηλαδή πως βλέπεις ανθρώπους τάχα μέσα σε υπόγειο κατοικητήριο, όμοιο με σπηλιά, που η είσοδός του είναι ανοιγμένη προς το φως σε μεγάλο μάκρος, παρακολουθώντας όλη την έκταση του σπηλαίου, ριγμένους μέσα σε αυτό από μικρά παιδιά με τα σκέλη και τους αυχαίνες αντεμένους σε δεσμά, έτσι που να μένουν στην ίδια θέση και να βλέπουν μόνο κατευθείαν, χωρίς να τους αφήνει ο δεσμός να γυρίζουν κυκλικά τα κεφάλια τους. Φέγγει γι' αυτούς από ψηλά και από μακριά ένα φως φωτιάς που καίει πίσω τους. Και ανάμεσα στη φωτιά και στους δεσμότες, περνάει στην επιφάνεια της γης δρόμους και πλάι-πλάι στον δρόμο, λόγια σε πως βλέπεις έναν μακρύ τοίχο, χτισμένο παράλληλα στον δρόμο, σαν τα παραπετάσματα που οι ταχυδακτυλουργοί στείλουν μπρος από το κοινό, για να δείχνουν πάνω από αυτά τις ταχυδακτυλουργίες τους, ένα είδος θεάτρου σκιών, θα λέγαμε σήμερα. Βλέπω, στοχάσου τώρα πως βλέπεις ανθρώπους που ακολουθώντας τη φορά του τοιχείου αυτού, μεταφέρουν κάθε λογής κατασκευάσματα που εξέχουν ψηλότερα από το τοιχείο και ανθρώπινα ομοιώματα, καθώς και ομοιώματα άλλων ζώων, απολύθου και ξύλου κάθε είδους κατασκευής, είδωλα δηλαδή. Και καθώς είναι φυσικό άλλοι από τους ανθρώπους που κάνουν φορτωμένη την παρέλαση αυτή μιλούν, και άλλοι κρατοσύγει. Η εικόνα που λες, είπε, είναι άτοπη και η δεσμότης άτοπη. Όμοιοι με εμάς, είπα εγώ, αυτό το κρατάμε. Γιατί οι τέτοιοι δεσμότες θα ρίσουν πως στην αρχή μπορούν να έχουν ο καθένας από τον εαυτό του και από τους άλλους κάτι άλλο ειδωμένο, εκτός από τις σκιές που προβάλλονται εξαιτίας της φωτιάς στον αντίκρυπτο στίχο του σπηλαίου. Πώς θα ήταν δυνατόν να έχουν ειδωμένο και κάτι άλλο, είπε, αφού υπεθέσαμε πως είναι αναγκασμένοι να κρατούν όλη τους τη ζωή τα κεφάλια τους ακίνητα. Και ακόμη από τα αντικείμενα εκείνης της παρέλασης, δεν θα έχουν ειδωμένο ό,τι και από τους εαυτούς των. Τι άλλο να έχει αυτό. Εάν τώρα υποθέσουμε ότι είναι σε θέση να έρχονται ο ένας με τον άλλον σε συνδιάλεξη, δεν έχεις την αντίληψη ότι αυτοί θα ενόμιζαν πως οι ονομασίες που χρησιμοποιούν αναφέρονται σε αυτές τις μετακινούμενες σκιές που έχουν μπρος στα μάτια τους. Αναγκαστικά. Αν τώρα το δεσμοτήριο έστελνε και αντίχηση από τον αντικρινό του στίχο, έχει τη γνώμη ότι κάθε φορά που ένας άνθρωπος από εκείνους που μεταφέρουν τα κατασκευάσματα ήθελε βγάλει φωνή, αυτή θα επίστευαν ότι η φωνή ανήκει σε κάποιο άλλο πράγμα και όχι στη μετακινούμενη σκιά. Μα το δει, είπε. Εγώ από μέρος μου όχι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι ολοκληρωτικά αδύνατο να θεωρούν ως αλήθεια κάτι άλλο και όχι τις σκιές των τεχνητών κατασκευασμάτων. Αυτό θα συμβεί κατά απόλυτη αναγκαιότητα, είπε. Κοίταξε τώρα να δεις τη λύτρωσή τους και τη γιατριά τους από τα δεσμά και από την αφροσύνη, σαν τη λογή θα ήταν αν ίσως και τους συνέβαινε με τον ακόλουθο φυσικό τρόπο. Ας υποθέσουμε ότι ένας ελήφθηκε και αναγκάζεται ξαφνικά να σηκώνεται, να περιτριγυρίζει τον αυχαίρετο του, να βαδίσει και να σηκώνει τα βλέμματά του προς τη διεύθυνση του φωτός, και ότι κάνοντας όλα αυτά αισθάνεται άλλος πόνο. Και δεν μπορεί εξαιτίας των μαρμαριγών να βλέπει ξάστρα το αντικείμενο ό,τι να έβλεπε τις σκιές. Τι φαντάζεσαι ότι αυτός θα απαντούσε αν κανένας το έλεγε ότι αυτά που έβλεπε τότε ήταν φλιαρίες,
Τώρα όμως, προχωρημένος κάπως περισσότερο κοντύτερα προς το όρο και έχοντας στραφεί προς όντα υπέρτερο βαθμό, έχει ακριβέστερη όραση. Και αν πια δείχνοντας καθένα από τα αντικείμενα που επροσπερούσε να ρωτήσει τον ανάγκασε να του δώσει απόκριση τι είναι το καθένα, δεν έχει τη γνώμη ότι αυτός θα έπεφτε σε απορία και θα θεωρούσε όσα έβλεπε τότε αληθινότερα από τα αντικείμενα όσα θα του έδειχνονταν τώρα. Και σε μεγάλο είναι μάλιστα βαθμό. Και στην περίπτωση λοιπόν που θα τον ανάγκαζε κανείς να αντικρίζει το ίδιο το φως, δεν θα αισθάνονταν άλογο στα μάτια και γυρίζοντας στα μάτια του δεν θα ζητούσε να ξαναγυρίσει φεύγοντας προς εκείνα που μπορεί να βλέπει η όρασή του και δεν θα τα θεωρούσε το ό,τι σαφέστερα από εκείνα που το δείχνονται τώρα. Μάλιστα. Αν κοντά σε αυτά είπα εγώ από το μέρος αυτό με βίαιο τρόπο κανείς τον ετραβούσε σέρνοντάς τον μέσα από ένα ανηφορικό και δύσκολο μονοπάτι που βγαίνει προς τα επάνω και δεν τον άφηνε καθόλου να πριν τον τραβήξει πάνω στο φως του ήλιου. Άρα και το τράβημα αυτό δεν θα του προξενούσε οδύνη και αγανάκτηση και όταν θα έφτανε προς το φως, επειδή θα ήταν τα μάτια του πλημμυρισμένα από φυγοβολή, δεν θα του ήταν αδύνατο να βλέπει έστω και ένα από τα πράγματα όσα χαρακτηρίζουμε εμείς τα ως αληθινά. Βέβαια θα του ήταν, είπε, αδύνατο να τα διακρίνει από την πρώτη στιγμή. Χρειάζεται λοιπόν έναν μυθισμό, αν έχει σκοπό να είναι τα πράγματα του πάνω κόσμου. Και πρώτα-πρώτα θα μπορέσει με μεγάλη ευκολία να διακρίνει τις σκιές. Έπειτα μέσα στα νερά τα είδωλα των ανθρώπων και των άλλων αντικειμένων. Και κατόπιν τα ίδια τα πρότυπα. Ύστερα από αυτά θα μπορέσει ευκολότερα τη νύχτα να ειδεί το θέμα των ουρανίων σωμάτων και τον ίδιο τον ουρανό. Αντικρίζοντας το φως των άστρων και της σελήνης, και όχι κοιτάζοντας την ημέρα τον ήλιο και το φως του ηλίου. Δεν μπορεί να μην γίνει έτσι. Στα τελευταία πια θα μπορέσει να ειδεί τον ήλιο τον ίδιο καθ' αυτό μέσα στην πραγματική του θέση, και όχι τα είδωλά του τα εμφανιζόμενα στα νερά ή σε μια θέση που δεν είναι η δική του, και να τον παρατηρήσει τη λογή σύνη. Αναγκαστικά είναι. Τότε δεν θα κάνει γι' αυτό με τον λογισμό του τη σκέψη ότι αυτό είναι ο δωρητής των εποχών και τη ανακύκλυση των ετών. Και ο επίτροπος επάνω σε όλα όσα υπάρχουν στον ορόμενο τόπο και κατά κάποιο τρόπο έτειος όλων εκείνων που η αφεντιά τους έβλεπαν στο σπήλαιο. Είναι ολοφάνερο, είπε, πως έβλεπε από εκείνα τα θέματα, θα φτάσει μετά στις σκέψεις. Τι λοιπόν, ξαναφέροντας στη μνήμη του την πρώτη κατοίκησή του, τη σοφία που είχε εκεί αυτός και οι συνδεσμότες του, δεν θα φρονίσει ότι τον εαυτό του θα τον καλοτυχίζει για την μεταλλαγή, ενώ εκείνος θα τους ευσπλαχνίζεται. Να κάνουμε μια στάση μέχρι εδώ. Να προχωρήσουμε προς το κοντάρι. Θέλω να πω κάτι, είχαμε ήδη πει κάποιο φιλοσοφικό μύθο με το γίγι, με το γίγι μάλλον, το δαχτυλίδι του γίγι. Το θυμόσαστε, έτσι. Που ήταν το δαχτυλίδι που όταν το έβαζες το γυρνούσες και γυρνώσουν αόρατος, άρα μπορούσες να κάνεις ό,τι ήθελες. Ο φιλοσοφικός μύθος για τον Πλάτωνα δεν είναι ένα παραμύθι, μια αλληγορία σκέτη. Έχει από ό,τι βλέπετε δράση, έχει πλοκή δηλαδή, πλότ. Τι άλλο έχει, περιπέτεια, δηλαδή μεταβολή από το δύσκολο στο ευχάριστο ή από το ευχάριστο στο λυπηρό. Τι άλλο έχει, έχει και ένα είδος αναγνώρισης, δηλαδή μια προσπάθεια να βρεις τι είναι το καλό και τι όχι, αυτό που δεν ήξερες πριν. Δηλαδή θυμίζει ένα είδος τραγωδίας, αλλά όχι όμως με την κακή εξέλιξη συνήθως της τραγωδίας, δεν είναι την ανάγκη για κάθαρση που φέρνει πολύ δάκρυ, αλλά θα έλεγα με την ανάγκη να διδαχθούν πράγματα. Και από την άλλη μεριά έχει αυτό που λέμε τον αφηγηματικό του χρόνου. Δηλαδή, είναι μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος που εκτυλίσσεται και θέλει να σου δείξει κάτι. Μόνο που τώρα δεν είναι απλώς ένα παραμύθι για να κοιμηθείς το βράδυ ή για να πεις και εσύ συνεχτεί καλά και εμείς καλύτερα να φτιάξεις δηλαδή μια ιστορία ευχάριστη για τη ζωή σου. Έχει να κάνει με την ανάγκη να καθρεφτιστείς μέσα σε αυτόν και να την κρίξεις τον ίδιο τον εαυτό. Γι' αυτό το λόγο όπου χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας τους μύθους, τους φιλοσοφικούς μύθους, σου δίνει τη δυνατότητα να προβληματιστείς ο ίδιος. Το σπήλαιο τώρα, γνωστός ο ίδιος.
υπάρχουν και μερικά πολύ ωραία βιντεάκια στο διαδίκτυο, κυρίως ξένοι θα έχουν κάνει, όχι Έλληνες, δυστυχώς, που δείχνουν ένα ωραίο τρόπο να απεικονίζουν το μύθο. Μια παρέα ανθρώπων είναι σκλάβοι, είναι σαν μια υπόγεια σπηλιά. Η μόνη δυνατότητα που έχουν να βλέπουν κάπως, γιατί οι ίδιοι είναι με δεσμά αλυσοδεμένοι και μάλιστα μπορούν μόνο ευθεία να κοιτάξουν. Δεν μπορεί το κεφάλι τους να περιστραφεί. Άρα, τι σημαίνει ότι μπορούν να κοιτάξουν ευθεία, μην πάτε να πείτε ότι μπορούν να κοιτάξουν το καλό. Όχι, έχουν μόνο μία οπτική, τίποτα άλλο. Δεν έχουν από εδώ, δεν έχουν 3D οπτική όπως λένε. Είναι μόνο ευθεία. Δεν μπορούν να δουν τίποτα. Είναι όπως μοιάζουν τα άλογα τα οποία τους βάζει στο παροπίδες ακριβώς και προχωράνε μόνο μπροστά, τίποτα άλλο. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα, επειδή υπάρχει μια φωτιά που σιγοκαίει πίσω, να βλέπουν σκιές. Σκοτάδι μέσα ή βλέπουν κάποιες σκιές, κυρίως από τύπους, επειδή υπάρχει ένα δρομάκι, από τύπους οι οποίοι μεταφέρουν πράγματα, είδωλα. Άρα η μόνη εικόνα που έχουν για τα αντικείμενα είναι από τις σκιές τους. Αν κάποιος τους ρωτούσε τι είναι ο κόσμος, θα έλεγε οι σκιές. Κάποια αντικείμενα που μοιάζουν έτσι, μοιάζουν. Ακόμα και οι ήχοι, όπως λέει, ακουστικές να είναι εικόνες, δεν θα είναι η πραγματικότητα, θα είναι αυτό το οποίο μπορούν να συλλάβουν. Ποιος μίλησε, τι είπε, τι έκανε, δεν ξέρω. Ξαφνικά, λέει, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, κάποιος από αυτούς λύνεται με κάποιο τρόπο. Αυτός που λύνεται αρχίζει να ανεβαίνει. Δεν έχει κάποιον εχθρό να τον σταματήσει. Δεν πρέπει να κάνει το μπρίγμα της Περσίας και να σκοτώσει όλους εκεί πέρα μέσα που είναι στο παιχνίδι. Ανεβαίνει λοιπόν επάνω στο φως. Καθώς ανεβαίνει, λέει, προς το φως, η πρώτη κατάσταση που βιώνει είναι ο πόνος στα μάτια. Που τη λάμψη, τις μαρμαριές, όπως λέει χαρακτηριστικά. Που σημαίνει τι, ότι ναι, μεν αρχίζει να βλέπει, αλλά δεν μπορεί να δει καλά. Θα πρέπει να περάσει αρκετή ώρα, αρκετός χρόνος, ώστε τα μάτια του να συνηθίσουν στο φως. Και λέει, θα αρχίσει πρώτα να βλέπει αυτά τα οποία μεταφέρονται. Θα βλέπει τις σκιές καλύτερα, θα βλέπει να καθρεφτίζεται, μπορεί να δει τον ήλιο, λέει, και να αρχίσει να βλέπει τα αντικείμενα μέσα στα νερά. Άρα μετά να βλέπει τα ομοιώματα, δηλαδή τα είδωλα, μετά θα αρχίσει να βλέπει τα πρωτότυπα και τη νύχτα θα μπορεί να βλέπει το φεγγάρι, τα αστέρια. Και τέλος, όταν τα μάτια του ελευθερωθούν εντελώς από τη δέσμη του σκοταδιού, θα μπορεί να βλέπει τον ήλιο ως δοτήρα όλων των αγαθών, κυρίως του φωτός. Μ' αρέσει αυτό που λέει, κλείνοντας αυτό το πρώτο μέρος του μύθου, ότι ο απελευθερωθής το δεσμό της, όταν πλέον θα δει τα πάντα και τον ήλιο, θα καλοτυχίζει, θα μακαρίζει τον εαυτό του, αλλά και θα σπλαχνίζεται τους καημένους, τους συνδεσμότες του, που παραμένουν κάτω στο σπίτι. Κοιτάξτε εδώ, πριν μπούμε στην ουσία του σχολιασμού, ποιο είναι το ιδανικό που προβάλλει ο Σωκράτης αμέσως, γιατί χρήσιμο δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί θα πάει στην επόμενη κίνηση. Αν δεν καταλάβουμε αυτό το δίπολο, μακαρίζω και σπλαχνίζω. Αυτός, λέει, που γίνεται ελεύθερος, αισθάνεται ευτυχισμένος, διότι πλέον βλέπει, δεν βλέπει είδωλα, σκιές, απικάσματα, βλέπει την πραγματικότητα. Η όρασή του αποκαθίσταται και νιώθει ότι πλέον βλέπει την αλήθεια. Άρα είναι, μακαρίζει τον εαυτό του και λέει, είμαι τυχερός, είμαι ευλογημένος. Μπορώ να δω την πραγματικότητα, να δω το έλεγχο. Έχω νόημα στη ζωή μου και μπορώ τα πάντα να τα δω με βάση αυτό. Πολύ ωραία. Ο σύγχρονος άνθρωπος θα έλεγε, είμαι μια χαρά εδώ. Ξέρω την αλήθεια. Τέλεια. Επέτυχα το σκοπό της ζωής μου.
εδώ τι σου λέει ο Σωκράτης, δεν φτάνει αυτό. Ευσπλαχνίσου αυτούς που παραμένουν στο σπίτι κάτω. Δηλαδή αυτός ο οποίος βλέπει την αλήθεια δεν μπορεί να σταθεί στη χαρά και να απολαύσει τη χαρά και την ευτυχία και τη μακαριότητα ότι βρήκε την αλήθεια. Άρα ο ίδιος είμαι καλά, είμαι εντάξει, δεν έχω πρόβλημα κανένα, εγώ είμαι ευτυχισμένος. Ταυτόχρονα εξουλαχνίζεται και αυτούς που παραμένουν κάτω. Σας προκαλώ να μου πείτε σε τι διαφέρει ο χριστιανισμός στην ουσία του από αυτή τη θεώρηση. Μία πρόκληση. Δεύτερη πρόκληση. Πώς τον έχουμε δει τον χριστιανισμό εμείς? Να σώσω τον εαυτό μου. Να σώσω την ψυχή μου. Τα έχω καλά εγώ με τον Θεό. Όλα καλά. Τέλος. Μια χαρά είναι. Η ευσπλαχνία μου για τους άλλους είναι: Σπύρο μου, δεν έχεις να φας, πάει 5 ευρώ να φας. Το πολύ δεν είναι ο καημένος. Κύριε, δώσε στο Σπύρο τα 5 ευρώ που χρειάζονται, γιατί εγώ δεν μπορώ σήμερα. Έτσι. Ή Κύριε, σώσε το Σπύρο. Πώς λέμε, Κύριε, σώσε τους ευσεβείς. Και τέλος. Και έρχεται τώρα ο αρχαίος ο φιλόσοφος. Και ο Χριστός αυτό που στην ουσία είπε μετά. Μόνο που ο Χριστός δεν είπε για καλοτυχίζω και εξπλαχνίζω, είπε αγαπώ, αλλά θυμηθείτε όμως την παραγωγή του καλού Σαμαρίτη. Τι λέει? Σαμαρίτης δε ειδών αυτών ευσπλαχνίστη και κατερθόν κατέρισε τα τραύματα αυτού επιτυχαίων επί τα σπληράς του έλεον και είδων. Το ίδιο ρήμα χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής ακολουθώντας το λόγο του Χριστού, έτσι. Θέλω λίγο να το κρατήσετε αυτό, να το σκεφτείτε αυτό λιγάκι, γιατί μας δείχνει ένα ηθικό χρέος που έχεις. Αισθάνεσαι ότι ελευθερώθηκες στη ζωή σου? Πρώτα απ' όλα, δόξα σε το Θεό, γιατί καλοτυχίζω στην ουσία, πάτε τι σημαίνει. Δόξα τον Θεό, βρήκα τον δρόμο μου, βρήκα το νόημά μου. Και δεύτερον, τι σου λέει, δεν θα μείνεις εκεί. Δεν θα είσαι τόσο εγωιστής ώστε να πεις καλά είμαι εγώ. Σπλαχνίσου και τους άλλους. Σας θυμίζω τη μεταμόρφωση. Ο Χριστός ανεβαίνει στο όρος Ταβόρ. Μεταμορφώνεται έμπροστα των τριών μαθητών του, του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννη. Τα ρούχα του γίνονται άσπρα όπως το φως, το πρόσωπο του λάδιο. Εμφανίζονται ο Μωυσής και ο Ηλίας και συζητούν για το τι πρόκειται να συμβεί στα Ιεροσόλυμα. Και ο Πέτρος λέει, Κύριε, καλόν εστί μας, όδε είναι. Να κάνουμε για τρεις σκηνές, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία, μία για σένα, εσείς να κάτσετε να κουβεντιάσετε εδώ πέρα και εμείς να σας βλέπουμε. Τι έκανε ο Πέτρος? Είπε, δόξα τω Θεώ, τι ωραία που είμαστε εμείς εδώ. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε. Δεν υπάρχουν οι άλλοι. Δεν με νοιάζει για τους άλλους. Εγώ είμαι ευτυχισμένος τώρα που σε βλέπω. Εδώ πέρα πάνω. Γιατί να φύγω? Ο Χριστός δεν το πετάει βέβαια. Αλλά μόλις ακούγεται τη φωνή του Πατέρα και βλέπουν την εφέλη του Άγιου Πνεύμα, τι γίνεται? Και πέφτουν κάτω. Τους έχει πια πάει πια στην τεταρτέως. Σου λέει, κατεβαίνω. Φτάνει. Η αποστολή μας, ο χριστιανισμός, δεν υπάρχει για να σε κλείσει στο καβούκι της προσωπικής σου σωτηρίας. Υπάρχει για να σε ανοίξει στην ευσπλαχνία προς τους άλλους. Δηλαδή, εγώ που ξέρω που έχω νόημα, Αλέξανδρε, ζωής, δεν θα είμαι αυθεντικός χριστιανός εάν το κρατήσω για τον εαυτό μου και δεν πω, θα το μοιραστώ με σένα. Μπορεί και εσύ να έχεις πρόβλημα, έχεις κανένα πρόβλημα. Θα συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Αλλά δεν μπορώ να είμαι εσωστρεφής. Να κλείνομαι στο εγώ και να λέω μια χαρά είμαι. Και βλέπετε ότι αυτό ξεκινά από εγώ.
έρχεται αυτός ο πάνσοφος άνθρωπος κατά κόσμον, αλλά φορεύσει του σπερματικού λόγου της πίστεως να σου πει ότι ο φιλόσοφος, γιατί αυτός είναι ο απελευθερωτής δεσμότης, δεν τελείωσε τη ζωή του επειδή έφτασε στο άγαθο. Πρέπει να σπλαχνιστεί αυτούς που παραμένουν δεσμότες. Ξεκινάει την ιστορία του Σπηλαίου με το ερώτημα παιδεία και απαιδευσία. Και λέει, θέλεις να σου δείξω τι επίδραση έχει η παιδεία και τι απαιδευσία στους ανθρώπους? Το Σπήλαιο. Ο μύθος του Σπηλαίου. Φαντάσου. Ξέρετε, όλοι εμείς λέει είμαστε. Του λέει ο άλλος, άτοπο λέει αυτό. Άτοπη αυτή η δεσμότητα. Τι αυτά, τι μου λες, δεν του λέει. Ποιοι είναι αυτοί? Εμείς όλοι του λέει είμαστε. Οι δεσμότες στις πινάκες κάτω. Όλοι μας. Δεν λέει εσείς. Εγώ είμαι ψηλά. Εσείς. Εγώ σας διδάσκω. Εσείς καημένοι είστε κάτω. Εγώ είμαι απ' έξω. Όχι. Όλοι εμείς. Όλοι μας. Και εγώ που σας μιλάω. Είμαστε σκλάβοι κάτω. Είμαστε στο σκοτάδι. Το μόνο που βλέπουμε είναι κάποιες σκιές, δηλαδή ίχνη της αλήθειας. Δεν έχουν στερηθεί της οράσεως οι σκλάβοι, οι δεσμότες κάτω. Προσέξτε το λίγο αυτό. Το αισθητήριο υπάρχει. Η παιδεία δηλαδή δεν έρχεται να σου δώσει κάτι που δεν έχεις. Πρέπει να το έχεις, το να μπορείς να δεις. Αν δεν το έχεις, ας το να σε δεις. Κούτσο να μείνεις. Όλοι οι άνθρωποι όμως μπορούν να δουν. Το θέμα είναι τι θέλουν. Το θέμα είναι θέλουν να μείνουν στο σπήλαιο ή να βγουν από το σπήλαιο. Θέλουν όταν, γιατί σε λίγο θα πούμε, όταν θα γυρίσει ο ελευθερωθής δεσμότης, θα τον ακολουθήσουν τουλάχιστον στο να ξέρουν ποια είναι η αλήθεια. Ή θα παραμείνουν, θα πούν αυτά που μας θέσουν ανοησίες. Εμείς ξέρουμε ότι οι σκιές είναι η αλήθεια. Βγαίνει λοιπόν ο δεσμός. Βλέπεις σκιές, βλέπεις πολύ λίγα πράγματα. Είσαι σε έναν κόσμο μουτζουρωμένο. Θυμηθείτε, σκοτάδι οντολογικά είναι η απουσία του φωτός. Το σκοτάδι από μόνο του δεν υφίσταται. Το σκοτάδι να μην έχει φως. Και γι' αυτό βλέπετε ότι ο φωτισμένος αυτός άνθρωπος που λεγόταν Σωκράτης δεν βάζει ένα απόλυτο σκοτάδι, δεν βλέπεις τίποτα. Έχεις μια φωτιά, μια φλόγα και κάπου στο στόμιο ίσως αχνοπέφτηκε ένα φως, αλλά πάντως σίγουρα έχεις φωτιά. Δεν βάζει μια ακοινώνητη πραγματικότητα. Υπάρχουν δύο είδων κοινωνίες μέσα στο σπήλαιο. Η μία έχει να κάνει με την κοινωνία των δεσμοτών, η οποία όμως προσέξτε, δεν μπορούν να δουν δεξιά και αριστερά ο ένας τον άλλον. Μόνο πρέπει να πας απέναντι ο ένας τον άλλον για να ειδωθούμε. Γιατί βλέπω μόνο ευθεία. Δεν μπορώ να έχω μια συνολική εικόνα της πραγματικότητας. Είναι μια υπονόηση ότι αυτός που είναι απέδευτος βλέπει τη ζωή στη μερικότητά της. Δεν τη βλέπει συνολικά, δεν μπορεί να τη δει συνολικά. Αλλά βλέπει ένα κομμάτι. Βλέπω αυτό. Είναι πώς εξειδίκευσε ακριβώς, είναι συνέχεια των προηγουμένων. Είναι αυτό που πολλές φορές κάνει ο πολιτισμός, σου λέει λεφτά. Λεφτά, μόνο λεφτά. Σεξ, μόνο σεξ. Καλοπέραση. Μόνο καλοπέραση. Ζωή, θάνατος δεν υπάρχει. Τον εξοραίζουμε, τον κρύβουμε. Δηλαδή βλέπεις μόνο ένα πραγματίποτα παραπέρα. Η πρώτη κίνηση, προσέξτε, του δεσμότη που απελευθερώνεται είναι να κοιτάξει δεξιά και αριστερά, να κουνήσει το κεφάλι του, τον αφιένατο. Δηλαδή να αρχίσει να ψάχνει να βρει τι διέξοδο. Ο δεσμότης που απελευθερώνεται δεν θα μείνει στο σπήλαιο, διότι μέσα του υπάρχει η δίψα του ιδένε και της ιδέας. Εδώ τώρα θέλω λίγο να σκεφτούμε κάτι μαζί. Ο Πλάτωνας και στο Φέδωνα και σε ένα άλλο έργο που λέγεται Κρατήλος λέει ότι για τη θεωρία των ιδεών ότι η ιδέα στηρίζεται στη μνήμη.
ότι ο άνθρωπος αποκόπτεται από την... να το πούμε σαν το αγαθό και κατεβαίνει μέσα στον κόσμο η ψυχή, εκπίπτει η ψυχή μέσα στον κόσμο και στο Φέδρο το είχαμε δει αυτό, και ότι πρέπει να θυμηθεί. Αναγνωρίζοντας την ψυχή, θυμάται το παρελθόν της και τα λοιπά και τα λοιπά, και άρα φωτίζεται σταδιακά γιατί θυμάται πού ήταν. Ο άνθρωπος είναι ένας εκπεσόν επί της ουσίας. Πεπτοκός θα λέγαμε. Εδώ τώρα αλλάζει λίγο την ιστορία. Και θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή πάλι η πνευματική μας παράδοση είναι πλούσια σε τρόπους που βλέπει τη ζωή. Η μία παράδοση είναι η κλασική παράδοση της γέννησης, της πτώσης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην παράδοση, στην κοινωνία με τον Θεό, εκπίπτει σε αυτόν τον κόσμο με την αμαρτία του, με την κακή χρήση της ελευθερίας του κτλ. Είναι η κλασική ερμηνεία που την ξέρουμε όλοι, αυτή την ερμηνεία. Και σε γενικές γραμμές την αποδεχόμαστε. Έτσι. Εδώ τώρα στο σπήλαιο σου δίνει μια άλλη ερμηνεία της ζωής. Σου λέει ότι η παιδεία δεν είναι να θυμηθείς τι ήξερες, τι ξέχασες, το χαμένο σου παράδεισο, τον Θεό κάποτε τον γνώρισες και τον εγκατέλειψες. Αλλά είναι τι, να βγεις στον Θεό, όχι να γυρίσεις πίσω, αλλά να πας μπροστά, να βγεις στο φως. Ότι η σχέση σου με το αγαθό που είναι ο Θεός είναι ξεκάθαρα εδώ πέρα, δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι οι σοβαροί ερμηνευτές μιλούν ότι είναι ο Θεός, δεν μιλάμε για να είναι ο Χριστός, ο Πατήριος και το Άγιο Πνεύμα, έτσι, μην πάμε εκεί πέρα, απέχει τη επιστήμη σε αυτό το πράγμα. Μιλάει για τη θεότητα, για τη θέωση εδώ πέρα, ο Πλάτωνας. Εδώ είναι μια πορεία προς τα πάνω. Δεν είναι μια επιστροφή πίσω. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή εμένα μου αρέσει να ψάχνω κάποια πραγματάκια, θέλω να σας πω ότι η μοναδική αναφορά που κάνει ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη στο παρελθόν είναι για τον καιρό του Νόε. Δεν θα δείτε πουθενά στους λόγους του Χριστού. Εννοείται από τον Αβραάμ και πέρα συζητάει. Αβραάμ, Μωυσή κτλ. Δεν συζητάει καθόλου την εντός εισαγωγικών μυθολογία των Εβραίων περί Αδάμ, περί Εύας, περί πτώσεως, περί ενός πεπτοκότος ανθρώπου ο οποίος φεύγει από τον Θεό και πρέπει να ξαναγυρίσει. Μιλάει για έναν κόσμο στον οποίο ο άνθρωπος δεν μένει πίσω, δεν γυρνάει πίσω. Πηγαίνει μπροστά να συναντήσει αυτόν που είναι το φως, η Ανάσταση, η ζωή, η οδός, η αλήθεια. Κοιτάξτε, όρους, όλοι αυτοί κυρίως από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, είναι όροι φιλοσοφικοί. Και θα σας πω κάτι το οποίο θέλω λίγο να σας προβληματίσει. Ο Ιωάννης δεν ήταν μορφωμένος. Ψάχνασε. Θυμηθείτε, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος ήταν οι Ιοι Ζεβεδαίου, οι οποίοι ήταν οι εταίροι εν το εταίρο πλοίο του Πέτρου. Ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο, είχαν έναν συνεταιρισμό, θα λέγαμε σήμερα, με τη δικιά μας ορολογία, ήταν τα καράβια τους και οι μεν βοηθούσαν τους δε στις ψαριές. Ψαράς ήταν, αλλιεύς ήταν. Πόσο αλλιεύς συλλαμβάνει, κρατάει μέσα στη μνήμη του τους λόγους του Χριστού, πέρα από τη φώτιση από το Άγιο Πνεύμα, η οποία είναι δεδομένη, έτσι. Αλλά προσέξτε, ο Ιωάννης είναι ο μοναδικός Ευαγγελιστής, ο οποίος γράφει σχεδόν 20 χρόνια μετά τους άλλους, 30 χρόνια μετά τους άλλους, ο οποίος, να μιλήσω επιστημονικά και όχι πνευματικά, βάζει στο στόμα του Ιησού, προσέξτε, μιλάω επιστημονικά, μην με παρεξηγήσετε. Εγώ πιστεύω ότι πιστεύω και ζω ότι αυτά τα είπε ο Χριστός, αλλά λέω επιστημονικά. Βάζει στο στόμα του Ιησού λόγους φιλοσοφικούς. Ξεκινάει με το «εν αρχή είναι ο λόγος» που είχαμε συζητήσει αρκετά στο χειμερινό εξάμηνο και βάζει στο στόμα του Ιησού οδός, αλήθεια, ζωή,
φως. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα, τα οποία προσέξτε, δεν είναι επιστροφή σε έναν πεπτοκότα άνθρωπο ο οποίος πρέπει να νικήσει τον κακό του εαυτό για να γυρίσει στο χαμένο παράδεισο της αρχής του κόσμου, αλλά άνοδος και κοινωνία με έναν Θεό ζωντανό που έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τον άνθρωπο και μας καλεί τι, όχι να γυρίσουμε, αλλά να πάμε σε αυτό. Γι' αυτό αν διαβάσουμε, και σας παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ, καταλαβαίνω τα οικογενειακά σας ζητήματα όλων, μείνετε το βράδυ της Αναστάσεως στην Εκκλησία ή το πρωί, εν πάση περιπτώσει που έχει λειτουργία όπου έχουμε εδώ στην Κέντρια, είμαστε τυχεροί, έχουμε και τα δυο. Να ακούσετε το Ευαγγέλιο του Ιωάννου πώς ξεκινάει. Εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος. Και λέει, εδώ και λέει, εξουσία αυτής τέκνα Θεού γενέστε. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι ου παρέλαβαν αυτόν. Δηλαδή, να δείτε τι λέει αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Άγιος ο Ευαγγελιστής, τι λέει. Και να ρωτηθείτε, έχοντας ακούσει όλες αυτές τις συναντήσεις εδώ πέρα, πόσο αλλιεύς ανθρώπων και ο αλλιεύς ηχθείων, ποιος δεν είχε μάθει όλη αυτή τη φιλοσοφία, την αρχαιοελληνική και την παιδεία, ούτε Πλάτωνα, ήξεραν οι Εβραίοι, τώρα σιγά μου ξέραν Πλάτωνα, έτσι. Για να είμαστε σοβαροί. Έχοντας ακούσει από τον Χριστό, είναι ο μόνος που έχει ακούσει από τον Χριστό αυτά και άλλοι τα ακούσαν, αλλά οι άλλοι δεν τα σώσουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι αυτός ο οποίος τι κάνει, του μένουν μέσα στην ψυχή όλα αυτά τα μηνύματα που θέλουν έναν Θεό να πηγαίνεις προς αυτόν και όχι να γυρνάς. Δύο σχόλια ακόμα. Γιατί μας κατηγορούν τους χριστιανούς και έχουν δίκιο εν μέρη, ότι θέλουν να γυρίσουμε πίσω. Τα περισσότερα κηρύγματα να γυρίσουμε στις αξίες μας, στις παραδοσιακές. Δεν γυρνάς, μα δεν σου τέλος να γυρίσεις πίσω. Προχώρα μπροστά σου, λέει, να δεις φως στη ζωή σου, φωτίσου. Και ταυτόχρονα σπλαχνίσου. Σκεφτείτε σε τι Θεό πιστεύουμε και δεν το έχουμε πάρει είδηση. Είναι αυτό που λέει στα ίδια, ήρθε και ήδη ούκα, ούχα, ούχα, ούχα αυτό παρέλαβε. Δεν το κατάλαβα. Ούτε και εμείς τον έχουμε καταλάβει. Και δίνουμε την εντύπωση ότι στον κόσμο ότι θέλουμε να τους γυρίσουμε όλους στο παρελθόν. Δεν θέλει αυτό ο Θεός. Και η πνευματική παιδεία δεν είναι επιστροφή στο παρελθόν. Είναι που άνοιγμα στην αιωνιότητα. Στην οδό της Βασιλείας, η οποία είναι οδός πορείας προς τα έσχατα, προς την αιωνιότητα, δεν είναι επιστροφή στο παρελθόν. Προσέξτε το αυτό. Έχουμε λάθος θέαση. Έχουμε εβραίζουσα θέαση. Γιατί? Γιατί η επιστροφή σε έναν Θεό προς τα πίσω διατηρεί τις ενοχές μας αμύωτες. Θέλω να γυρίσω προς τα πίσω, σημαίνει είμαι ενοχικός. Γι' αυτό γυρνάω πίσω. Γιατί μέσα μου δεν έχω ελευθερωθεί. Αλλά τι κάνω, με κατατρώει το σαράκι ότι έχω ενοχές. Έκανα λάθος. Αμάρτησα. Γι' αυτό σκεφτείτε όλη αυτή τη θεολογία της αμαρτίας. Πόσο ενοχική είναι αυτή η θεολογία της αμαρτίας. Σε κρατάει καθυλωμένο σε μια αίσθηση ότι φταίς, μετανόησε, αμάρτησε, έκανε λάθος, γύρνα πίσω, επίστρεψε κτλ. Αυτό όμως είναι μια ενοχή η οποία σε οδηγεί σε μια θέαση του Θεού εξουσιαστική από τη μεριά του Θεού. Δηλαδή σε κρατάει ο Θεός, σαρπάζει και σου λέει: επειδή φταίς, θα γίνεις καλός άνθρωπος. Επειδή φταίς, θα μετανοήσεις. Επειδή φταίς, θα κάνεις αυτό. Επειδή φταίς. Αυτό είναι το πρότυπό μας δυστυχώς. Και είναι μια εβραίζουσα και ταυτόχρονα ενοχική θεολογία. Την οποία έρχεται ο Φρόιντ, κυρία Φατούρου, και δουλεύει πάνω σε αυτήν. Γιατί ήταν Εβραίος ο Φρόιντ. Και χωρίς να το καταλαβαίνει, εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι τύποι, οι επιστήμονες, μεγάλοι επιστήμονες, δεν το συζητάμε έτσι, έχουν βουτήξει στο βάθος της ψυχής. Όμως δεν μπορούν να αφήσουν τα σύνδρομα τα οποία έχουν
Γιατί αυτή η θεολογία μέσα στην οποία μεγαλώνουν είναι μια θεολογία, ενοχική θεολογία. Και προσπαθώντας να το πω έτσι, να βρουν την ανθρώπινη ψυχή, τι κάνουν στην ουσία, αφήνουν να διαφαίνεται όλη αυτή η αγωνία τους για τη θεραπεία της ενοχής. Οι περισσότεροι άνθρωποι πότε πάνε στον ψυχολόγο, στον ψυχολόγο, για να διορθώσουν τα λάθη τους. Τις ενοχές τους δηλαδή. Να μάθουν να διαχειρίζονται τις ενοχές τους. Και στους πνευματικούς πολλές φορές γι' αυτό έρχονται. Για να μάθουν να διαχειρίζονται τις ενοχές τους, να ξεπεράσουν τα λάθη τους. Γιατί δεν μπορούν να ησυχάσουν. Και ο παπά, στον παπά να τα πει, πας και βρω ησυχία και γαλήνη. Ακούς τη φράση. Να βρω γαλήνη. Να κοιμά, παιδί μου. Να μείνω στη σπηλιά μου, Αλέξανδρε. Δεν είναι όμως αυτό η αυθεντικότητα της παράδοσης μας. Ψάξτε την Καινή Διαθήκη. Να δείτε αν ο Χριστός μιλάει πουθενά για τον Αδάμ. Ψάξτε, το έχει ενδιαφέρον. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά μου φαίνεται ότι δεν μιλάει πουθενά ο Χριστός για τον Αδάμ. Ούτε για τον Αδάμ, ούτε για την Εύα. Δεν κάνει καμιά αναφορά. Για τον Αβραάμ μιλάει. Ιδίως εκεί πάλι στον Ιωάννη μιλάει και που λέει ότι εγώ είμαι άρτος της ζωής, οι πατέρες με τον Μωυσή, ότι φάγανε τον άρτο και πεθάναν στην έρημο. Ναι, η βρόση απολυμένη. Εργάζεστε, μην εργάζεστε τη βρόση την απολυμένη. Ε, και αυτός μιλάει. Η Σαμάρια δεν του μιλάει για τον Ιακώβ. Δηλαδή για την ιστορία, γιατί ο Αβραάμ είναι ιστορικό πρόσωπο. 100%. Τους άλλους δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν ούτε ο Αδάμ ούτε η Εύα. Παρεξηγήστε με, παρεξηγήστε. Το έχω πει πολλές φορές. Μπορεί να μου γράψουν από κάτω την προδότη της πίστης, αλλά δεν ήταν. Αλλά προσέχετε. Ο Αβραάμ ήταν ιστορικό πρόσωπο και ο Χριστός κάνει νόημα τον Αβραάμ. Και ο Νόε πιθανότητα ήταν ιστορικό πρόσωπο, γιατί η παράδοση του καταπληκτισμού δεν είναι μονάχα στη δική μας, στην εβραϊκή αντίληψη. Ήταν πού, και στους Έλληνες, στους Βαβυλώνιους, συνέβη ένας μεγάλος καταπληκτισμός στη γη που σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους. Θυμηθείτε το Δευκανίωνα και την πύρα. Έτσι. Δηλαδή, αυτά τα γεγονότα μας υποψιάζουν ότι εδώ μιλάμε για ιστορία και όχι για μυθολογία. Και στην ποιότητα. Εννοείται. Ενώ για τον Αδάμ και την Εύα, εγώ την αίσθηση ότι είναι καθαρά λιγορικές ιστορίες αυτές. Και γι' αυτό το λόγο ο Χριστός δεν τις χρησιμοποιεί. Γιατί ο Χριστός δεν λειτουργεί ενοχικά. Και σου δίνει τη δυνατότητα η πίστη στον Χριστό. Θα φύγουμε λίγο από το σπίτι, αλλά δεν πειράζει. Σου δίνει τη δυνατότητα επίση στον Χριστό τι να κάνει, να κάνει την αδειά, όχι να διαχειριστεί τι ενοχέ σου, αλλά να βγει στο φω. Ο φιλόσοφο εδώ πέρα δεν κάθεται να σκεφτεί τώρα πού να βγω. Καλά είμαι στο σπίτι κάτω μέσα. Τώρα πού να βγω τώρα εδώ πέρα μέσα, γιατί το να βγει στο φω τι σημαίνει. Τον φεύγει από εκεί που είσαι βέβαιο για ποια κατάσταση ζεις. Κάτω στο σπήλαιο μέσα, ήξερε τι. Μια χαρά είναι. Βολεμένος. Μπορεί να μην του άρεσε κατά πάθος. Αλλά και πάλι όμως ήξερε ότι μην μετάξε εκεί που είναι. Δεν είχε εκπλήξει η ζωή στο σπήλαιο μέσα. Ήταν βολεμένος. Κάτι να πεις. Στάλλω κάτι να πεις. Εκτίθεσαι ακριβώς. Ανεβαίνεις. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ακριβώς. Δηλαδή φεύγεις από την ασφάλειά σου, έστω και από την ασφάλεια. Γι' αυτό προσέξτε, να μιλήσω πάλι λίγο ψυχολογικά. Η ενοχή έχει και μια ασφάλεια μέσα της. Ο αυτομαστιγούμενος άνθρωπος είναι βολεμένος. Έχει μια τέλεια δικαιολογία γιατί είναι έτσι. Γιατί του φταίνει η άλλη για πάρα. Γιατί δεν μπορεί να διορθώσει τον εαυτό του. Γιατί είναι μελαγχολικός και καταθλιπτικός. Γιατί δεν χρειάζεται να κοπιάσει για κάτι. Η ενοχή του είναι αυτοτροφοδοτούμενος. Παίρνει φαΐ από την ενοχή. Τρώει την ενοχή του. Και τον τρώει η ενοχή ταυτόχρονα. Και άρα έχει έτσι μια, θα έλεγα, σαδιστική, μαζοχιστική μάθημα ευχαρίστηση. Έτσι. Ίσως και σαδομαζοχιστική. Την οποία προσέξτε πολλές φορές η ίδια η ψυχολογία δεν ισχύει. Διότι αν έχουμε έναν ενοχικό άνθρωπο, θα κάνουμε πολλές συνεδρίες.
Προσέξτε τι λέω. Κάνω πολλές συνεδρίες. Και για να μην ευλογώ και εγώ, να ευλογήσω και τα δικά μας τα γένια, οι πνευματικοί στηρίζονται πολύ πνευματικοί στους ενοχικούς ανθρώπους, γιατί ο ενοχικός είναι εξαρτημένος. Δεν θέλει να ελευθερωθεί. Και άρα ένας πνευματικός έχει πεδίο δόξης λαμπρών εκεί πέρα. Το σκυλάκι ξαντάρχεται. Ό,τι και να γίνει. Φεύγει λοιπόν, ξαναγυρίζω στο σπίτι μου. Φεύγει λοιπόν ο Δεσμότης, ο απελευθερωμένος Δεσμότης, και πλέον βλέπει αυτούς που κάνουν τα σχέδια, μεταφέρουν τα αγάλματα, τα είδωλα, ακούει φωνές, τους βλέπει τώρα κάπως καλύτερα. Περνάει προς τα πάνω, αλλά δεν θα σταθεί, θα ανεβεί στο στόμιο πάνω, θα ανεβεί στο στόμιο της σπηλιάς. Και εκεί θα έρθει φάτσα κάρτα με το φως. Θα συνειδητοποιήσω ότι λειτουργεί το αισθητήριο της όρασης του. Από πού? Από τον πόνο. Παιδεία σημαίνει οδύνη. Πρέπει να κουραστείς, δεν γίνεται ένας. Το έχεις καταλάβει. Γι' αυτό φοβάσαι. Λοιπόν. Παιδεία σημαίνει κόπος. Σημαίνει οδύνη. Και ο μικρό και ο μέγα. Για να. Και οδύνη πόνος. Για να φτάσεις κάπου, αλλά και οδύνη με ωμέγα για να γεννήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα κυλοπονέσεις. Το είχαμε πει και την άλλη φορά. Πόνος στα μάτια. Βλέπεις το φως και τι κάνεις, πονάνε τα μάτια σου, τσούζουν τα μάτια σου. Τι βλέπω. Σιγά σιγά αρχίζεις όμως να συνηθίζεις τον πόνο. Και μετά τι κάνεις, γυρνάς προς τα κάτω και βλέπεις τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Αρχίζεις λίγο λίγο να βλέπεις τα αντικείμενα. Αν είναι το νερό, βλέπεις να καθρεφτίζεται μέσα το αντικείμενο και βλέπεις το ομοίωμά του. Μετά όμως βλέπεις τα ίδια τα αντικείμενα. Και μετά τι κάνεις, αρχίζεις να βλέπεις τη νύχτα που δεν σε πονάει τόσο πολύ. Βλέπεις το φεγγάρι και τα στάρια. Δηλαδή έχεις μια καλύτερη θέα του φωτός. Για να βγει την άλλη μέρα ο ήλιος και εκεί να πεις, εδώ τα μάτια μου είναι έτοιμα να δουν το ρόλο. Πάψανε να πονούνε. Το τέστι αφήνομαι στο φως. Να πάω λίγο στην πνευματική ζωή. Συγχωρέστε με λιγάκι, δεν ξέρω πόσοι από εσάς τη ζείτε ή πιστεύετε την πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή δεν είναι νύστευσα, εξομολογήθηκα, κοινώνησα, έκανα καλές πράξεις, διευκόλυν των Αγίων Πατέρων ημών, πάω στον παράδεισο. Αυτό που λένε οι άνθρωποι ότι είναι η Εκκλησία. Η αυθεντική πνευματική ζωή είναι πόνος. Με την αρχαιολογική έννοια λέγω του πόνο που είναι κόπος. Το πόνο που είναι πόνος που σημαίνει τι, είναι πόνος να δεις τους λογισμούς. Είναι πόνος να δεις τα πάθη σου μέσα σου. Σε πονάνε, θέλει κόπο για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πεις τώρα, νευρίασα με τον Κωνσταντίνο, γιατί νευρίασα με τον Κωνσταντίνο. Γιατί μου είπε κάτι. Δεν μου είπε κάτι. Και νευρίασα. Γιατί νευρίασα όμως. Γιατί αυτό που μου είπε, με έθιξε. Τι έθιξε, το εγώ. Να κοιτάξουν την αλήθεια ψέμα, όχι. Το πρώτο θα κοιτάξουν γιατί μου δείξε το εγώ μου, τι σου έκανα. Παραπονιέμαι. Και αρχίζω μετά. Αλλά για να θέλει να δει όμω να ζήσει πνευματικά, θα πρέπει να πιστώ, έλα εδώ. Γιατί θύχτηκα, γιατί το εγώ μου θύχτηκε, γιατί δεν είμαι ταπεινό. Όχι για να αποκτήσω ενοχέ και να πω. Είμαι μαρτωμένο, θα πάω στην κόλαση. Δεν είμαι ταπεινό. Όχι. Για να πω τι πρέπει να κάνω, πώς να να ανοίξω ένα βήμα, η απάντηση σε εμάς είναι αλήθεια και αγάπη. Πρώτα όμως πρέπει να έχεις την αλήθεια. Να δεν βρεις την αλήθεια, πώς θα φτάσεις στην αγάπη. Και αν πω ότι σ' αγαπώ, δεν πειράζει και είσαι στεναχωρές. Τι έγινε. Και τι έγινε. Πάμε ευγενία να σ' αγαπώ και είσαι στεναχωρές. Θα πει συγγνώμη και να δει την υπόθεση. Δεν συνεχίζω να στεναχωρήσω. Αλλά εσείς θα εξακολουθείτε να αγαπάτε. Ακριβώς. Δεν το λέω. Μην ποντάρεις όμως πάντα σε αυτό. Γιατί δεν έχω κάνει ποτέ. Λοιπόν. Άρα το να δεις για
προσευχή, λες, το προσευχή εδώ, πάει στα προσευχή, λέει, ο πατέρ μου είναι σωρίς, εγώ, καλή νύχτα. Παρακάτω. Και σου λέει, διασκεδιάς τι κάνεις, κάτσε με το κουβοσχύλι σου, την ώρα που ο λογισμός σου σε πειρανάει, εσύ λες, Κύριε σου, Χριστέ, Ιησού. Αυτό έχετε δοκιμάσει να το κάνετε. Φεύγει το μυαλό σου, αμέσως έχει πολύ πόνο για να μαζέψεις το μυαλό σου. Πολύ δε. Είναι αυτό που λέμε και καλό. Τι κάνουμε ρε καλό, γυρί, κοιμούνται όλη μέρα. Σιγά προσεύχονται και κάτσε να κάνεις την δουλειά που κάνει ο καλό Ιησού όπως ευχηρίζει όλη μέρα. Να σου πω, αν θα αντέξεις παραπάνω από 10 λεπτά, πεις αν δεν είναι για μένα, φεύγω. Είναι δύσκολη, βέβαια, είναι δύσκολη. Βαριά λέει η καλογερική. Γιατί? Γιατί ξυπνά στι 4 τα χαράματα. Αυτό είναι το εύκολο. Καλογερική που ξυπνά στι 4 τα χαράματα δεν είναι δύσκολο αυτό. Αυτό είναι εύκολο. Άμα είσαι και νυχτοπούλη, δεν σε νοιάζει κιόλα. Έτσι. Δεν πρέπει να χρειάζεσαι και χάπια για κοιμήνε. Είμαστε γρήγορα σε κουρασμένο. Βαριά η καλογερική γιατί χρειάζεται να κοπιάσει. Αν δεν συγχωρέσει τον άλλον σου τι λέει. Αν δεν πε εμπλόγιο να σου τη λέει ο άλλο, τα είδαμε στο δωρό, θα το είδαμε. Να σου τη λέει ο άλλος και να λες εγώ φταίω. Όχι ενοχικά, προσέξτε. Αλλά τι, να το πιστεύεις ότι εγώ φταίω γιατί. Ή δεν κατάλαβες ότι σε αγαπάω. Δεν στο έδειξα. Και μπορεί να μην το μη σε αγαπάω όντως. Να θέλει να προσπαθήσω περισσότερο. Άντε να συγχωρήσεις. Βαριά καλή γυρική, βεβαίως μου. Και σήκοντας ο γάμος λέει. Βαριά η καλή γυρική, αλέγω και σήκοντας ο γάμος. Πώς έλεγε και στην τέτοια, παθός. Παθός λέει. Πάει το μου και αρχίζει η παντόφυλλα λέει μετά. Λοιπόν, βαριά η αγάπη. Εγώ θα έλεγα, όχι βαριά η καλογερική και σήκω το σωρά μου, βαριά η αγάπη. Είναι δύσκολο πράγμα να αγαπάς. Σε όλα τα θέματα. Πάντω, ο έρωτας είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Το πιο ωραίο είναι το πιο δύσκολο. Γι' αυτό δεν μ' αρέσουν τα πολύ ρομαντικά. Τι ωραία, τα πουλάκια που κυλαϊδάνε, τα ποταμάκια, τα λουλουδάκια και η ζωή που είναι πάρα πολύ ωραία και όπου βρήκα τον πρίγκιπα του παραμυθιού και θα περάσω καλά στη ζωή. Δεν θα περάσει καλά στη ζωή σου έτσι με τίποτα. Άστο καλύτερο. Καλά δεν θα περάσει. Ναι. Αλεκαντούλα με βέλος. Ναι, ναι. Αρχίζεις και βλέπεις τα αντικείμενα, τι πραγματικά είναι οι σκιές, τι είναι τα είδωλα, τι μπορεί να σε φωτίσει αρχικά έστω και λίγο μέσα στη νύχτα. Κυρίως την ιδέα του αγαθού, λέει ο Πλάτωνας, το Θεό δηλαδή, που σημαίνει ότι έκανες έξοδο και ταυτόχρονα ανέβηκες. Αυτό είναι το νόημα της αληθινής παιδείας. Η αληθινή παιδεία δεν είναι γνώσεις μόνο. Είναι και γνώσεις. Ο Πλάτωνας τη χωρίζει την παιδεία ουσιαστικά ή ουσιαστικά θέλετε τον τρόπο του κόσμου. Το χωρίζει σε 4 κατηγορίες. Το είχαμε λίγο προέρχεται, το είχαμε την προηγούμενη φορά. Το λέμε λίγο σε πιο αναλυτικά. Στις εικασίες, στις πίστης, στη διάνοια, στην νόηση ή επιστήμη αλλιώς. Τα δύο πρώτα, οι εικασίες και οι πίστης, είναι ο κόσμος των αισθητών. Η διάνοια και η επιστήμη ή η νόηση είναι ο πνευματικός κόσμος, ο νοητός κόσμος. Και αυτά εδώ είναι τα 4 είδη γνώσεων. Αυτός που είναι στην εικασία είναι αυτός ο οποίος βλέπει ευθεία. Βλέπει ένα αντικείμενο και λέει έτσι. Μπορεί να το φαντάζεται και λίγο διαφορετικά, αλλά πάντως έτσι είναι. Είναι ο βέβαιος για όλα. Επειδή το βλέπουν τα μάτια μου, έτσι είναι. Σκιά, σκιά, τέλος. Ή επειδή του λέει ο άλλος, σκιά είναι αυτό, σκιά κι εγώ. Το του. Αυτός που επηρεάζεται από τους άλλους και δεν έχει κριτική σκέψη καθόλου. Πετάει ο γάμος, πετάει. Μα μου το κοντάρα. Πώς κάνουμε όλοι τους γιατρούς Μαρία και λέμε πάρε αυτό, είναι καταπληκτικό φάρμακο. Το πήρε ο Γιώργος, το πήρε ο Αλέκος. Το έδωσε η Βάντιλα, η παιδίατρος το έδωσε στον Τάδη και έγινε περδίκη. Μπορείς αυτό το έδωσε, εσύ κάνει για σένα.
Κάνει για σένα, δεν κάνει. Μπορεί να μην κάνει για σένα. Πάει να τα ρωτήσει πρώτα και μετά, μπορεί να μην για σένα. Ναι, αλλά επειδή όμω το προσπίρωσε, το προσπίρωσε με αυτή την ιδέα. Το πατήθηκε στο κλειστό, τέλος. Έριξε, να τσέει. Εντάξει. Αυτό είναι η εργασία. Εικάζω ότι η αλήθεια είναι έτσι. Γιατί εγώ έτσι τη βλέπω, έτσι νομίζω και τέλος. Και αυτό. Έτσι με συμφέρει, σωστά. Υπάρχει και το δεύτερο βήμα, το οποίο είναι η πίστης με γιώτα. Προσέξτε, δεν έχει να κάνει με τη θρησκευτική πίστη αυτό. Η πίστη σημαίνει επιχείρημα. Είναι αυτός ο οποίος, τι κάνει, βλέπει την αλήθεια, βλέπει τα πράγματα με κάπως κριτική σκέψη. Δηλαδή, φεύγει από το επίπεδο το φαντασιακό, επειδή μου το αποσπήρωσε, έτσι είναι. Και λέει, για να τα μετρήσουμε ένα και να κάνουμε δύο, αλλά αυτό είναι. Αυτό πάλι, αυτός πάλι τι έχει κάνει, έχει δει μόνο από το αισθητό κομμάτι. Είναι αυτοί που λένε, να δω ένα θαύμα και θα πιστέψω. Και βλέπουν θαύματα, άλλο τα πιστεύουν, άλλο το όχι. Αλλά μένουν εκεί. Δηλαδή, έχουν μια κριτική σχέση, δεν μπορείς να τους περάσεις για βλάκες, για ανοή τους. Γιατί σκέφτονται λιγάκι. Είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν γνώσεις τεχνοκρατικές και λένε έτσι και έτσι είναι πράγματα. Επομένως, είναι οι οικονομολόγοι της εποχής μας. Όλοι που έχουν λύνουν οι περισσότεροι τα προβλήματα τα οικονομικά, αν γίνουν πρωθυπουργοί, θα τα λύνουν μέσα σε μια μέρα. Έτσι και οι υπουργοί οικονομικών. Επειδή έχουν κάποιες γνώσεις, ας πούμε, στον οικονομικό τομέα, όλοι οι οικονομολόγοι μας δουλειάξαν μεταξύ. Αυτό είναι το ωραίο. Από γνώσεις πάντως ήταν πάρα άψογοι όλοι. Μόνο φάκι ήταν ο καλύτερος. Έτσι. Εντάξει. Μην το γελάτε. Όντως. Από γνώσεις φοβερές. Αν νομίζω ότι είναι στο επίπεδο της πίστεως. Εκεί ήταν. Παραπέρα δεν μπορούσε να φτάσει. Είναι αυτός λοιπόν που έχει κριτικό. Κάποια κριτική σκέψη. Αλλά μένει στα αισθητά. Μετράει εβδομέρα, μετράει ανθρώπους, μετράει πράγματα. Σου λέω όχι, πρέπει να κάνεις το βήμα παραπέρα. Το τρίτο βήμα είναι η διάνοια. Η διάνοια τι είναι? Είναι να φύγεις από τα πολλά τα μερικά και να φτάσεις στο ένα. Φύγεις να φτάσεις στο ένα. Για παράδειγμα, ο Γιώργος, η Μαρία, ο Νίκος, ο Κώστας, είμαστε άνθρωποι. Έτσι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου? Χέρια, πόδια, μάτια, αυτιά, μυτή, ψυχή. Όπα, εδώ άρχισε να φύγαμε από το αντικείμενο και πήγαμε στην έννοια άνθρωπος. Κάναμε ένα βήμα παραπέρα. Καλό είναι αυτό? Πολύ καλό. Φτάνει? Το ερώτημα είναι τι τον κάνουμε τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου? Εδώ πάμε στην επιστήμη. Στην νόηση. Ο Πλάτωνας λέει το αγαθό. Πρέπει να ανεβείς πιο ψηλά. Να το πούμε έτσι. Στην αρχή βλέπεις τις σκιές. Είναι οι εικασίες. Κάζεις. Μετά πας λίγο στα αντικαθρεφτίσματα, βλέπεις ή στα αντικείμενα καλύτερα και λες, εδώ είναι, είμαστε στην πίστη. Κάνε ένα βήμα παραπέρα, βλέπεις το φεγγάρι, τα αστέρια, αρχίζεις και βλέπεις, πας προς την, τι είπαμε, το τρίτο, διάρκεια. Μπράβο. Και μετά βλέπεις τον ήλιο, που είσαι, στην επιστήμη, στην όρθιση. Έφυγες δηλαδή από τα αισθητά, μπήκες στα αναγκητά, στο πνευματικό κόσμο, στο πνευματικό νόημα. Δηλαδή η έννοια άνθρωπος δεν εξαρτάται, επειδή βλέπω την ειρήνη και η ειρήνη είναι, ξέρω εγώ, φασίστρια, όλοι οι άνθρωποι είναι φασίστες. Δεν αξίζουν να ζουν οι άνθρωποι. Ή αυτό που λένε μερικές γυναίκες, όλοι οι άντρες είναι γουρούνια. Τι κάνεις? Πού είσαι εκεί? Τι έχεις κάνει? Δεν έχεις μπορέσει να φύγεις από το συγκεκριμένο παράδειγμα που έχεις και το συγκεκριμένο το γενίκευσες. Έτσι, εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό. Η αυθεντική πρόοδος είναι ότι φτάσεις να δεις το τέλος, το σκοπό που είναι ο Θεός, το αγαθό. Όλα καλά, ας εδώ. Υπάρχει καμιά πορεία? Κάτι σαν πίτης, ρωτήσεις? Πάμε να δούμε τώρα τη συνέχεια τώρα. Σου λέει εδώ, θα μας άφηνε ευτυχισμένοι.
ευτυχισμένους εμείς, μια χαρά να λέμε τι ωραία που είμαστε. Ε. Λοιπόν, και τι λέει μετά. Αφήνουμε λίγο τον Όπερο με τον Αχιλλέα και το καθεξής. Πάμε λίγο στην σελίδα 3. Συνόμα, πάμε, συνεχίζουμε εκεί που σας άφησα και θα πάμε μετά. Και σε μάλιστα, μεγάλο βαθμό, μάλιστα εννοεί, θα εξουλαχνίζετε. Κι αν ήταν τότε ανάμεσα σε αυτούς, θεσπισμένο να δίνει ο ένας τον άλλον τιμές και επένους, καθώς και βραβεία σε αυτόν που με μεγίστη οξυδέρκεια διέκρινε τις μετατοπιζόμενες σκιές, θυμόταν με μεγίστη ακρίβεια τόσα συνήθιζαν να προηγούνται, να ακολουθούν και να συμπορεύονται. Και από αυτά θα ήταν στη θέση να προμαντέψει αυτό που έβελε να έρθει. Θα ρίσπωσε ο άνθρωπος που ήρθε τον επάνω κόσμο, θα επιθυμούσε εκείνες τις τιμές και θα εζήλευε τους κατόχους εκείνων των τιμών και τους δυνάστες ανάμεσα σε εκείνους, ή θα είχε πάθει ό,τι λέει ο Όμηρος και θα επιθυμούσε υπερβολικά να δούλευε τη γη και εργάτες να ήταν σε άλλο που δίχως κλήρων άνθρωπο για τον Αχιλλέα το λέει. Και τα πάντα θα ήταν πρόθυμος να έχει υποφέρει, όχι όμως να έχει εκείνες τις δοξασίες και εκείνη τη ζωή. Και εγώ είπα, έχω την ίδια μεσή αντίληψη, πως θα προτιμούσε να δεχθεί οποιοδήποτε βάσομαι για να μην ζει εκείνη τη ζωή. Δηλαδή αυτός που φωτίστηκε δεν θέλει με τίποτα να ξαναγυρίσει πίσω. Δεν θέλει να ξαναγυρίσει στη σπηλιά. Και μάλιστα λέει παρακάτω ότι αν γύριζε και τα μάτια του δεν είχαν φτιαχτεί, γύριζε τυφλός κάτω, θα λέγαμε όλοι σιγά μην αξίζει να ανεβείς επάνω. Επειδή όμως δεν γυρίζει τυφλός, δεν θα γυρίσει τυφλός κάτω. Αρχίζει τώρα να μπαίνει το μεγάλο ερώτημα, τι γίνεται κάτω πλέον. Ποιο είναι το χρέος. Όλη τώρα την εικόνα του τι είπα εγώ, φίλε μου Γλάφκον, πρέπει να την εφαρμόσεις επάνω στα όσα πρωτήτερα λέγαμε, ταυτίζοντας την περιοχή που δείχνει η όψη με το κατοικητήριο της φυλακής και το φως της φωτιάς με τη δύναμη του ήλιου. Αν ακόμη την προς τα άνω ανάβαση και τη θέα του επάνω κόσμου την λογαριάζει ως ταυτόσιμη με την άνοδο της ψυχής στον νοητό τόπο, δεν θα πέσεις έξω από τα όρια της δικής μου πίστης, αφού λες που σε ενδιαφέρεσαι να την ακούσεις. Ο Θεός δαθαρό ξέρει, προσέξτε την φράση, ο Θεός ξέρει, αν τυχαίνει να είναι αληθινή, βλέπετε ότι είναι μονοθεϊστής. Οπωσδήποτε στο νου μου παρουσιάζεται μια τέτοια αντίληψη, ότι μέσα στην περιοχή του γνωστού τελευταία είναι η ιδέα του αγαθού και ότι με μεγάλη δυσκολία είναι ορατή, όταν γίνει όμως ορατή, αναγκαστικά φέρνει στο λογισμό πως πραγματικά αυτή είναι αιτία σε όλα τα όντα κάθε ορθότητας και εμορφιάς. Το αγαθό, ο Θεός λέει. Έχοντας γεννήσει μέσα στην ορατή περιοχή το φως και τον εξουσιαστή του φωτός, τον ήλιο δηλαδή, και όντας μέσα στην νοητή περιοχή ίδια δέσποινα και πηγή που εχάρισε την αλήθεια και τον νου, ο Θεός είναι η αιτία που αποχαρίζεται η αλήθεια και ο νους. Και ότι πρέπει να αντικρίσει αυτήν όποιος έχει σκοπό με φρόνηση να συμπεριφερθεί στην ιδιωτική, στη δημόσια ζωή. Αν θέλεις, λέει, να έχεις αρετή, πρέπει να δεις τον Θεό. Συμμερίζω, είπε και εγώ τη γνώμη σου, στο βαθμό βέβαια που με το επιτρέπουν οι δυνάμεις μου. Εμπρός τώρα, είπα εγώ. Παρακολούθησα με και στη σκέψη πως δεν είναι καθόλου παράξενο το ότι όσοι φτάσουν στο σημείο που είπαμε, δεν αποφασίζουν να ασχολούνται με τις ανθρώπινες απασχολήσεις. Αλλά οι ψυχές τους αισθάνονται αναγκασμό να περνάνε τον καιρό τους πάντοτε στον ανώτερο εκείνο κόσμο. Δεν θέλουν να φύγουν εκεί πέρα πάνω. Γιατί υποθέτω πως είναι φυσικό έτσι να συμβαίνει, αφού και το σημείο του το πρέπει να ακολουθεί την εικόνα που έχουμε περιγράψει. Βέβαια, είναι φυσικό. Τι λοιπόν. Θεωρείς τάχα παράξενο πράγμα το ότι φερμένος κανείς, είπα εγώ, από ενατενής θεϊκών θεαμάτων, στην ανθρώπινη αθλειότητα δείχνεται αδέξιος και υπερβολικά γελίος, όταν αναγκάζεται, ενώ τα μάτια του είναι σκοτισμένα και δεν έχουν προσαρμοστεί αρκετά στο σκότος του κόσμου τούτου, να μαλώνει μέσα στα δικαστήρια ή κάπου αλλού συζητώντας για τις σκιές και για τα είδωλα που παριστάνουν το δίκαιο, και να δίνει εξετάσεις πάνω στο θέμα που εξετάζει τι αντιλήψεις έχουν ως προς αυτά εκείνοι που ουδέποτε στη ζωή τους έχουν ήδη. Φανταστείτε λοιπόν το πνευματικό άνθρωπο, αυτό σας λέω,
ο οποίος βρίσκεται τόσο ψηλά το φιλόσοφο ή το πνευματικό άνθρωπο, να πρέπει να ασχολείται με το αν η κέρα καρτίνα, μάλλον σε τελική διακοινωνία, με το αν την αθλειότητα, την ανθρώπινη, και να πρέπει κιόλας να αποδείξει σε όλους εκείνους που λένε δεν υπάρχει Θεός και τι βλακίες λέτε, αν δεν αποδείξει αυτό που ζεις, πόσο δυστυχής αισθάνεται ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος όταν είναι αναγκασμένος να ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αλλού ή αλλού. Πιστεύω το καταλαβαίνετε, έτσι. Το ζούμε. Το ζούμε. Μακάρι το ζούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε λίγο παρακάτω στην τρίτη σελίδα, αναφέρει για την παιδεία ότι είναι στον ΤΕ η τέχνη της περιαγωγής του τούτου οργάνου, δηλαδή το άνοιγμα της ψυχής προς τον ουρανό, προς το θείο, έτσι. Και πάμε λίγο προς το τέλος της στήλης, ανάμεσα στο ΤΕ και στο ΣΕ. Τι λοιπόν λέει, δεν είναι, είπα εγώ, επίσης λογικό, και δεν βγαίνει αναγκαστικά από τα προηγούμενα του ότι ούτε οι απέδευτοι και όσοι δεν έχουν γνωρίσει τι είναι η αλήθεια, ούτε όσοι είχαν την ευκαιρία να περνούν τη ζωή τους έως το τέλος μέσα στην παιδεία, θα μπορούσαν να διοικήσουν με ικανοποιητικά αποτελέσματα την πόλη. Εδώ τώρα χωρίζει σε δύο κατηγορίες, ο εντελώς απέδευτος και ο πλήρως πεπαιδευμένος. Ούτε ο ένας κάνει, ούτε ο άλλος. Και για τον ένα το καταλαβαίνω. Γιατί ο πρώτος λέει, επειδή μέσα στη ζωή τους λείπει, τους λείπει ο σκοπός που πρέπει να τους προσανατολίζει σε οποιαδήποτε πράξη τους είναι ιδιωτική τετιμόνωση. Και οι δεύτεροι, επειδή με τη θέλησή τους δεν θα φτάσουν σε πρακτική ενασχόληση, φρονώντας ότι ακόμα από ζωντανοί έχουν μεταφερθεί και ζουν στις νήσους των μακάρων. Δηλαδή, οι αληθινά πνευματικοί άνθρωποι είναι στον παράδεισό τους. Και πώς θα κατεβούν, λέει, να γυρίσουν πίσω, να διοικήσουν αυτές τις πόλεις. Αλήθεια, ως το εκείνο που έχουμε, είπα εγώ, να κάνουμε εμείς οι θεμελιωτές, είναι να αναγκάσουμε τις πιο καλύτερες ιδιοφυΐες να υψωθούν προς το μάθημα που χαρακτηρίσαμε προηγουμένως ως ανώτατο, να ειδούν δηλαδή το αγαθό και να ανεβούν εκείνη την ανάβαση. Όταν όμως ανεβούν και απολαύσουν αρκετά το θέαμα, δεν πρέπει να τους είναι επιτετραμένο ό,τι τώρα τους επιτρέπεται. Ποιο θα είναι αυτό? Το να μένουν οριστικά σαν σε εκείνη την ύψωση, είπα εγώ, και να μην θέλουν να κατεβαίνουν πάλι προς εκείνους τους δεσμότες, ουδέν να παίρνουν το βερτικό τους από τους κόπους και τις τιμές που είναι θεσπισμένοι ανάμεσα στους δεσμότες, είτε έχουν μια μικρότερη είτε και μια μεγαλύτερη αξία. Και πόσοι έχουμε το δικαίωμα να τους αδικήσουμε και να τους κάνουμε να ζήσουν χειρότερα, ενώ ή μπορούν να ζήσουν καλύτερα? Η δεσμότηση, είπα εγώ πάλι, φίλε μου, ότι μέγεμα του νόμου δεν είναι το πώς μέσα σε μια. Στην πόλη μια τάξη να έχει μια εξαιρετική ευδαιμονία, αλλά ζητά να βρει τρόπο για να πραγματοποιήσει την ευδαιμονία όλων των τάξεων, φτιάχνοντας από τους πολίτες για τη χρησιμοποίηση, με τη χρησιμοποίηση της πειθούς και της βίας. Ένα αρμονικό σύνολο, γινόμενος αίτιος να μοιράζονται μεταξύ τους την ενίσχυση που μπορεί να συνεισφέρει στο κοινό κάθε τάξη, και δημιουργώντας ο ίδιος τέτοιους πολίτες με σκοπό όχι να τους αφήνει να τραβά ο καθένας όπου του αρέσει, αλλά να τους χρησιμοποιεί για τον ενωτικό δεσμό της πόλης. Κοιτάξτε τώρα τι λέει εδώ πέρα. Πειθό και βία. Οι αληθινά πνευματικοί άνθρωποι, λέει, αφού απολαύσουν το αγαθό, δεν θα μείνουν εκεί. Αυτοί που φτάσαν στο Θαβόρ δεν θα πούν καλόν εστίν ημάς όντα είναι. Θα κατεβούν στην αυρίλα, στη λάσπη του κόσμου, να διοικήσουν τον κόσμο για να μπορέσει ο κόσμος να ανεβεί. Το χρέος του Αγίου, το χρέος του πνευματικού ανθρώπου είναι να μοιραστεί την αγιότητά του. Το Θεό δηλαδή με τους άλλους ανθρώπους. Μα με την προσευχή, μα με τη διακονία στον κόσμο, μα με την αγάπη. Διαβάζαμε χτες το βράδυ στην Εκκλησία ένα καταπληκτικό απόσπασμα από το λαυσαϊκό, τη λαυσαϊκή ιστορία του Παλαδίου, ενός εκκλησιαστικού συγγραφέα ασκητή του 6ου αιώνα, που μιλάει για δύο ασκητές.
οι οποίοι ήταν αδέρφια κατά σάρκα. Ο πατέρας τους λέει ήταν έμπορος και πλούσιος. Όταν πέθανε ο πατέρας τους άφησε την κληρονομιά, πολλά χρήματα. Και είχαν, αυτοί δεν θέλανε να μείνουν στον κόσμο και να κάνουν έτσι, να το πω έτσι, να κάνουν οικογένειες, γιατί θέλανε να γίνουν μοναχοί. Αλλά λέει, διαφώνησαν μεταξύ τους τον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας. Ο μεν ένας λέει τι έκανε. Μοίρασε την περιουσία του σε όλους τους φτωχούς και αποφάσισε να μην πάει στο μοναστήρι. Έμαθε λέει με κάποια τέχνη να βγάζει το ψωμί του και έμενε στους ανθρώπους για να τους βοηθά με όποιον τρόπο μπορούσε. Μα με τον λόγο, μα με την προσευχή, μα με τη διδασκαλία, μα με τη σιωπή, μα με την ταπείνωση, μα. Ο άλλος λέει, πήγε λέει στο μοναστήρι και με τα χρήματα τα οποία είχε, εξασφάλισε στο μοναστήρι τη δυνατότητα να φιλοξενούν τους πάντες και τα πάντα. Τον ξένο, τον φτωχό, τον επισκέπτη, τον καθέναν. Έδωσε, είχε τόσα χρήματα πριν το μοναστήρι, δεν τα έκανε για τον εαυτό του, ώστε λέει έκανε την φιλοξενία του Αβραάμ πράξη. Και έμενε και ο ίδιος μέσα στο μοναστήρι και ασκήτεψε κατά πάντα και δια πάντα. Πεθαίνουν λέει και οι δυο. Και αρχίσαν να τσακώνονται οι μοναχοί. Ποιος από τους δυο είναι ανώτερος. Και πάνε στον Αβά Πειμένα και του λένε, νομίζω σε αυτό πήγαν, και του λένε ποιος από τους δυο λέει είναι ανώτερος. Ο ένας ή ο άλλος. Α, λέει, σας παρακαλώ, λέει, και οι δυο, λέει, είναι εξίσου ικανοί. Και οι δυο ακολούθησαν διαφορετικό δρόμο, αλλά δρόμο ο ένας αγάπησε τους ανθρώπους. Και τι έκανε, ασκήτεψε μέσα στη δική του στη ζωή, όντας ένας φάρος μέσα στη ζωή, και ο άλλος, λέει, ήταν αυτός που δίδαξε την φιλοξενία στην ασκητική ζωή. Κανείς από τους δυο, παρότι μοναχοί, και στην θεωρία και στην πράξη, δεν απομονώθηκε τους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό που ζούσαν οι ίδιοι το μοιραστήκαν με τους άλλους ανθρώπους. Όχι για να τους δοξάζουν οι άνθρωποι. Και αυτοί συνέχισαν λέει οι μοναχοί στο μοναστήρι να μαλώνουν. Και τους λέει ο Αβάς, θα ρωτήσω το Θεό και θα σας πω. Έρχονται μετά από λίγες μέρες, λέει, τους είδα λέει στη βασιλεία των ουρανών να είναι δίπλα-δίπλα ο ένας με τον άλλο και να είναι εξίσου ευλογημένοι από τον Θεό. Παρακαλώ να τους θυμάται και τους δύο του εξίσου σε ελληνικά. Δηλαδή, σου λέει εδώ πέρα ο πνευματικός άνθρωπος, το χρέος του που έχει είναι όχι να κάτσεις την ίσο των μακάρων, αλλά να γυρίσεις τον κόσμο. Σε αυτή την αναγκαστική καταδίκη. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί δεν μπορεί να διοικηθεί η πόλη από ανθρώπους που δεν είναι φιλόσοφοι, λέει ο Πλάτωνος. Διότι αυτοί που είναι απαίδευτοι δεν έχουν σκοπό στη ζωή τους. Δεν θέλω να πω τίποτα για τη σημερινή πραγματικότητα. Και αυτοί λέει που τα κατέχουν όλα, δεν μπορεί να είναι στον κόσμο τους, σε μια ελίτ. Εγώ φιλοσοφώ και δεν με ενδιαφέρει. Μη μου τους κύκλους τάρατε. Χρέος σου είναι αυτό που ζεις. Να το μοιραστεί στου ανθρώπου. Και όποιο καταλάβει. Να είσαι η μοίρα, ο ίστρος. Έτσι. Και εδώ τώρα, όχι μόνο το λέει, προσέξτε, έχει ενδιαφέρον. Λέει πειθώ και βία. Γιατί λέει, σιγά μην αφήσουν λέει, αυτή την ίσο των μακάρων για να γυρίσουν. Όχι, του λέει, με το ζόρι λέει θα του λέει. Ή θα τους πείσεις, ή θα τους αναγκάσεις. Σας θυμίζω μια ωραία παραβολή του Ευαγγελίου. Που ένας βασιλιάς κάνει γάμους και το δείπνουνε και δεν πατάνε οι καλεσμένοι και λέει αυτό εδώ, πέντσουεν έχει το ανάγκασον λέει σελθεί. Με το ζόρι θα τους φέρεις. Εμείς οι δημοκράτες, σήμερα δημοκρατία, τα δημοκρατικά μας δικαιώματα, το κειμενάκι αυτό το λένε τους Πανελλήνιες στα παιδιά και το σχόλιο που έχουν το εκτεταμένο να είναι δημοκρατικό ή δημοκρατικό και διαφωνεί ο σχολιαστής, λέει δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Εμείς στη σύγχρονη κοινωνία δεν μπορεί ο πνευματικός άνθρωπος να αναγκαστεί διότι εμείς είμαστε δημοκράτες. Το πρόβλημά μας είναι αυτό, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το πρόβλημα. Το δικαίωμά σου δηλαδή να είσαι πού στην κοσμάρα σου. Πρέπει να γίνει σεβαστό το δικαίωμά σου μέσα στην κοσμάρα σου. Εντάξει, σεβαστό. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Πόσο φωτισμένος όπως είσαι τότε.
αληθινά, αν θέλεις να είσαι στην κοσμάτια σου και πόσο συνθεατολόγος είσαι. Γιατί αυτός ο οποίος δεν βγαίνει μέσα στον κόσμο να παλέψει με τους ανθρώπους, είναι συνθεατολόγος, είναι παντάκιας από την άλλη μεριά. Για να μην σιγά μην αλλάξω όλο τον κόσμο, ας πω, ιδιωτεύω, λέει. Ιδιώτευε, λέει, αλλά μέσα στο ανερυθρίαστο, λέει ο ποιητής. Σε αυτό που δεν σε κάνει να ντρέπεσαι. Ή στο ανερυθρίαστο είναι εκεί που δεν το πιάνει το φάσμα του φωτός που μπορούμε να δούμε οι άνθρωποι. Αλλά εκεί ιδιώτευσαι. Όσο είσαι μέσα στον κόσμο, θες να παλέψεις. Όταν δεν σε δούνε, κάτσε εκεί που είσαι. Αλλά όταν είσαι άνθρωπος και έχεις ανθρώπινες ανάγκες και οι άλλοι έχουν ανάγκη από σένα, πρέπει να δώσεις. Παιδεία. Παιδεία ακριβώς. Ακριβώς παιδεία από όπως ακούσατε. Το πρόβλημα της παιδείας είναι η κατάργηση της διαγωγής. Αυτό ήταν το πρόβλημα της παιδείας. Να καταργηθεί από το προκτήριο η διαγωγή, να φέρεται η διαγωγή. Αυτό ήταν όλο το πρόβλημα. Λοιπόν. Λέει κάτι στην σελίδα 4 αριστερά, δεν θα τα πω όλα τώρα, θα σας τα πω εντάχει, θα τα δείτε μόνοι σας, ότι ο αληθινός πνευματικός άνθρωπος λέει πρέπει, λέει στο βήτα παρακάτω, πρέπει όμως να έρθουν στην εξουσία άνθρωποι που δεν έχουν έρωτα μαζί της. Δηλαδή αυτός ο οποίος είναι κυβερνής δεν πρέπει να είναι ερωτευμένος με την εξουσία, γιατί θα κάνει, θα σου πεις για τον εαυτό του. Ακριβώς. Αλλά τι αυτός ο οποίος θα αισθάνεται ότι είμαι αναγκασμένος επειδή σπλαχνίζω τους ανθρώπους ή επειδή μου το ζητάνε οι άνθρωποι να τους διοικήσω. Ουτοπία βέβαια αυτή για εμάς. Στα μοναστήρια όμως και στις επισκοπές τουλάχιστον μέχρι τον 6ο αιώνα οι περισσότεροι, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξελέγει πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως και κρυβόταν στην Αντιόχεια επί μέρες. Και τον βρήκαν στο κημητήριο οι στρατιώτες του βασιλιά και τον αναγκάσαν να πάει στο Κωνσταντινούπολη να γίνει πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Ο Μέγας Βασίλης και αυτός δεν ήθελε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει λόγο για την εις των πόντων φυγή. Η περιερωσής λέει απελθέτω από μου το ποτήριο του, δεν είμαι εγώ για τέτοια δουλειά. Μη με κάνετε. Αλλά οι άνθρωποι λέγανε θα γίνεις. Γιατί αυτό δεν είχε έρωτα για την εξουσία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ξέρει ότι παραιτήθηκε ο πατριάρχης του Κωνσταντινούπολης. Γιατί ο ίδιος βοήθησε να γίνει η δεύτερη οικουμενική σύνοδος. Μετά είπε: δεν μπορώ άλλο. Μπορείτε μόνοι σας, δεν με χρειάζεται. Δεν είχε έρωτα για τη θέση. Καρέκλα. Πάλι πα ομοιότητα με τη σημερινή πραγματικότητα εντελώς σε αυτό το μάτι. Και τώρα πάει λοιπόν και λέει το εξής. Του θέτουν το ερώτημα του Σοκράτη, ωραία όλα αυτά που μας λες, είναι με ποια μαθήματα θα προετοιμάσουμε όλους αυτούς. Εδώ τα δείτε τι λέει. Λέει μουσική, δεν φτάνει λέει αυτή. Γυμναστική, αισθητά πράγματα λέει αυτά. Μουσική και γυμναστική λέει σε κάνει να ασχολείσαι με τα αισθητά. Είναι έξωθεν λέει γνώση, τεχνοκρατική γνώση, εξωτερική γνώση. Πρέπει να καλλιεργηθείς με μαθήματα τα οποία ξυπνάνε την ψυχή σου. Πρώτο μάθημα. Η αριθμητική. Όχι τα μαθηματικά όπως λένε σήμερα, η αριθμητική. Εγώ λέγω που μεγάλωσα με αριθμητική στο δημοτικό, όχι με μαθηματικά. Αριθμητική λεγόταν. Μέχρι έκτημα αριθμητική λεγόταν. Γιατί. Γιατί η παράδοση μας ακολουθούσε πλάτο. Τότε. Φαντάζομαι και εσείς με αριθμητική. Μαθηματικά πήγαμε στο γυμνάσιο για να ακούσουμε τον όρο μαθηματικά. Το παιδί στο δημοτικό άκουγε αριθμητική. Και τι λέει για την αριθμητική εδώ πέρα ο τύπος αυτός. Η αριθμητική λέει έχει δύο όψεις. Η μία είναι η πρακτική. Πρέπει να μάθεις να λογαριάζεις, λέει, για να γίνεις σωστός διοικητής, ως στρατηγός. Πρέπει να μάθεις πόσους στρατιώτες έγινε. Δεν μετράει, δεν ξέρω τι σου μετράει, δεν γίνεται. Μην πάει να πολεμήσει και είναι. Νομίζω ότι έχει 10.000 και είναι 1.000 και τον πάνε λάθο. Πρέπει να ξέρει. Ο έμπορος το ίδιο. Αυτή είναι η πρακτική. Δεν λέω αυτή γιατί την αριθμητική. Αυτή χρειάζεται, αλλά είναι πρακτικό πράγμα. Μιλάω να μπορείς να ξεχωρίζεις, λέει, το ένα. Από τα ομοειδή, το ένα. Να μάθεις την φιλοσοφία των αριθμών. Πώς κάνουν σήμερα στο δημοτικό που βάζουν στα παιδάκια, ξέρω εγώ,
9 κόκκινα ξυλάκια και ένα κίτρινο και λένε ποιο είναι, για να μάθουν πρόσθεση, 9 και 1, ας πούμε. Ή διάλεξε να ξεχωρίσω το διαφορετικό, το ξεχωριστό. Ή για να δουν 10 ίσα ξυλάκια και λένε να μάθουν την έννοια της ισότητας. Το ένα όμως είναι πρέπει να μάθεις τι σημαίνει το ένα, ποιο είναι το ένα. Και σημαντικό, το γένος. Παρεμπιπτόντως, ο Πλάτωνας ήταν νοηματικός ο ίδιος. Και μάλιστα είναι ευρετής του περίπου διορισμού. Είναι μια μέθοδος παλινδρόμου αναλύσεως. Φιλόσοφος μεν, μαθηματικός δεν. Και στην Ακαδημία έχει πολλούς μαθητές μαθηματικούς. Το δεύτερο είναι η γεωμετρία. Ιδής αγιομέτρητος εσύτων. Ιδής αγιομέτρητος εσύτων. Αληθινός φιλόσοφος αυτός που είναι άσχετος μαθηματικά λίγο δύσκολα γίνεται. Συγχωρέστε, δεν μου παρεξηγήσετε. Εμείς σήμερα έχουμε χωριστεί η θεωρητική κατεύθυνση, τα μαθηματικά τα θεωρεί για τα σκουπίδια. Τα παιδιά έχουν εγκαταλείψει τη μέθοδο, τη μάχη των μαθηματικών από νωρίς. Και αναγκαστικά πηγαίνουν να γίνονται φιλόλογοι, νομικοί κτλ. Γιατί δεν τα καταφέρουν τα μαθηματικά. Ούτε και οι αισθάνομαι τα καταφέρουν. Το ξέρετε ότι αυτός που πάει πολύ μπροστά είναι αυτός που είναι ικανός, παρότι θεωρητικός και στα μαθηματικά. Όπως επίσης και ο γιατρός πρέπει να είναι καλός και στο λόγο. Δεν μπορείς να είσαι καλός γιατρός αν δεν μπορείς να μιλήσεις, να γράψεις. Τραγωδία μας είναι αυτή σήμερα που έχουμε κάνει το διαφορισμό και τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Και φτάσαμε, καταργήσαμε τον επιτάφο, η αντιγόνη που μπορεί να έχει υπερευνητική, το ένα, το άλλο, γιατί δεν κουράζονται τα καημένα τα παιδιά τα οποία ταλαιπωρούνται σήμερα, γιατί είναι περιτάβολα. Γεωμετρία λοιπόν. Γιατί σου δίνει αίσθηση του χώρου η γεωμετρία. Και οξύνει το νου. Σε ξυπνάει η γεωμετρία. Στερεομετρία, η οποία όπως τότε δεν ήταν ιδιαίτερα αναγνωρισμένη, αστρονομία. Και λες τι λέει ο άνθρωπος. Αστρονομία. Πάμε λίγο στη σελίδα 6. Στη δεύτερη στήλη κάτω. Στο 530. Δεύτερη στήλη κάτω, σελίδα 6. Δεξιά στήλη, 530. Και πόσοι μπορεί να μην είναι ένα τέτοιο πράγμα για λίγο. Δεν έχεις λοιπόν τη γνώμη μου ότι το ίδιο θα συμβαίνει και όταν ο πραγματικός αστρονόμος στρέψει τα βλέμματά του στις φορές των άστρων. Θα σκεφτεί ότι ο ουρανός μαζί με ό,τι περιέχει, έχει διαμορφωθεί από τον δημιουργό του κατά τον εμορφότατο δυνατό τρόπο της διαμόρφωσης τέτοιων δημιουργημάτων. Και εγώ θυμάμαι το «Οι ουρανοί διηγούνται δόξα του Θεού, ποίηση δε χειρών αυτών, αγγέλητο στερέωμα». Ο Σωκράτης, ο οποίος δεν ήταν τόσο προοδευμένος όπως οι άθεοι της εποχής μας, έτσι, που τα έχουν διαγράψει το Θεό από το λεξιλόγιο τους, δεν πίστευε στην τυχαία δημιουργία του κόσμου. Κράτησε. Έτσι. Λέει, βλέποντας, λέει ο αστρονόμος την ομορφιά, λέει, του κόσμου. Λέει ότι ο δημιουργός του, ο Θεός δηλαδή, τα δημιουργήσε όλα τόσο όμορφα. Αλλά εμείς σήμερα είμαστε, τα έχουμε ξεπεράσει, τους έχουμε ξεπεράσει και είμαστε πολύ πιο πάνω. Δείτε και έχει και άλλα ωραία πράγματα για τους αστερισμούς. Και πάμε τώρα. Υπάρχει εκτός από την, είπαμε, αριθμητική, γεωμετρία, στερεομετρία, αστρονομία, υπάρχει και η αρμονία η λεγόμενη, που δεν είναι απλώς η ήχη, δεν είναι μελωδίες. Είχαμε μιλήσει για την αρμονία πριν από 2-3 μαθήματα. Είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να διακρίνει την ισορροπία. Τι συνδυάζοντας με τι, δίνεις μια αρμονική ομορφιά, δίνεις κάλος στον ήχο, γενικότερα στις σχέσεις των ανθρώπων, στην ποιότητα της κοινωνίας και της επικοινωνίας. Έτσι. Αλλά πηγαίνει τελικά στο τελευταίο και σπουδαιότερο μάθημα, το οποίο ο Πλάτωνας ονομάζει διαλεκτική. Και εδώ θα
δώστε 5 λεπτά. Το κορυφαίο από τα μαθήματα και εκεί που είναι ο τελικός στόχος της παιδείας των αρχόντων, των φιλοσόφων βασιλιών, είναι η διαλεκτική. Δεν θα διαβάσω, θα σας πω όμως 2-3 πράγματα που θα τα βρείτε μέσα στο κείμενο. Διαλεκτική είναι τι εστί το όν. Τι στην πραγματικότητα είναι αυτό που υπάρχει. Το αγαθό. Και κάθεται. Τι εστί. Αυτό λέει μπορείς να το βρεις μόνο με τη διαλεκτική μέθοδο. Η οποία δεν είναι απλώς η έρωτα από κρίσεις. Αυτό είναι η μερευτική μέθοδος. Έχει στοιχείο η διαλεκτική της έρωτα από κρίσεις. Το μπορείς να ρωτάς, να απαντάς. Για να βρεις την αλήθεια μέσα από τις έρωτα από κρίσεις. Αλλά έχει ταυτόχρονα το στοιχείο εκτός από το διαλέγω με, συζητώ, και το διαλέγω με την έννοια του επιλέγω. Ξέρετε, και ενεργητικό και παθητικό το ρήμα. Και διαλέγομαι και διαλέγω. Σκεφτείτε λίγο τι σημαίνει ουσιαστικά η λέξη διάλογος. Δεν σημαίνει μου πασούπα. Από αυτά που μου είπες, τι μπορώ να διαλέξω. Ποιος είναι ο λόγος των όσων μου λες. Το νόημα. Και ποιος είναι ο λόγος αυτό που σου λέω. Το νόημα. Αυτό που σου είπα έχει νόημα, το καταλαβαίνεις, τότε κάνουμε έναν ωραίο διάλογο. Αν δεν το καταλαβαίνεις, δεν βγάζεις πουθενά λίγο διάλογος. Άλλα λέω εγώ, άλλα λες εσύ. Αποτυχημένος διάλογος. Γιατί διάλογος χωρίς εκλογή, χωρίς επιλογή, χωρίς να βρίσκεις το νόημα, δεν υπάρχει. Δεν είναι αυθεντικός. Και η διαλεκτική τώρα, αυτό είναι η μία όψη του πράγματος. Η διαλεκτική για τον Σωκράτη ουσιαστικά έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος, τον λέω απλά με το παράδειγμα, αχλάδι, φρούτο. Είναι μέσα από τη συζήτηση να μπορέσεις να φτάσεις από το ειδικό στο γενικό. Από το αχλάδι, να μπορέσεις να κατορίσεις το αχλάδι είναι φρούτο. Δηλαδή να αφήσεις τη μερικότητα, μήλο, αχλάδι, πορτοκάλι, μανταρίνι, μπανάνα και να πας στη γενικότερη κατηγορία που σημαίνει το φρούτο. Την έννοια φρούτο, δηλαδή να φτάσεις στις έννοιες. Όχι απαραίτητα γενικεύοντας όμως. Όχι, όχι, όχι. Γενικεύοντας τι σημαίνει μετά. Δηλαδή θα πας 500 μήλα κάνουν μισό τόνο. Αυτό είναι η γενικεύση. Εδώ μιλάμε τι. Να φτάσεις στο πιο πάνω, ποιο είναι το ανώτερο του, ας πούμε, του αχλαδίου, το φρούτο, κατηγορία φρούτο. Και δεν υπάρχει και πιο πάνω, ας πούμε, είναι η τροφή. Μπορείς. Το φέραμε σαν παράδειγμα. Πας τροφή, πας αλυσίδα, πας άνθρωπος, μπορείς να βάλεις ό,τι θες. Αλλά πάντως στην έννοια, η έννοια φρούτο, όταν ακούσεις φρούτο εσύ, νιώθεις πάει στο μήλο, στο πορτοκάλι, στο αχλάδι, στην μπανάνα. Το παιδί, όταν το κάνεις η παιδεία, σε τι αποσκοπεί. Στο να μπορέσει να το βγάλει από το συγκεκριμένο, με το πα πού. Αφηρημένο, στην έννοια. Παιδί είναι ενοιολογική. Έτσι. Και η διαλεκτική είναι ενοιολογική. Μετά όμως, εδώ είναι το δεύτερο, το κλειδί του Σωκράτη είναι αυτό. Πήγες εκεί πέρα, μια χαρά. Τι θα το κάνεις το φρούτο. Έφτασε στην έννοια, ωραία. Τι την κάνεις. Αν σταματήσεις στην έννοια, είναι η γνώση για τη γνώση. Η τέχνη για την τέχνη. Συζήτηση για τη συζήτηση. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο. Και. Ωραία. Μια γνώση η οποία τεχνοκρατικά είναι πάρα πολύ ωραία ή έφτασες κάπου, αλλά δεν ξαναγυρίσεις μέσα στον κόσμο να την πεις. Ελευθερώθηκες μεν από τις σκιές και από το ένα και από το άλλο, δεν ξαναγύρισες στον κόσμο. Σου λέει τώρα τι θα το κάνεις, τι θα την κάνεις στην έννοια. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Θα τη μοιραστείς με τους άλλους ανθρώπους. Θα μπορέσεις αυτή να σε κάνει να αλλάξεις τη ζωή σου. Θα βρεις την ψυχή σου, τον εαυτό σου μέσα σε αυτή την έννοια.
Αυτή είναι η φιλοσοφία. Για τη δική μας την παράδοση όμως, ο Θεός δεν είναι μία έννοια, αλλά είναι πρόσωπο. Και αυτή είναι τεράστια διαφορά μας. Δηλαδή το βήμα το επόμενο που έκανε ο χριστιανισμός σε σχέση με τη φιλοσοφία, η θεολογία, όπως λέμε, η αυθεντική θεολογία, δεν μένει μονάχα στο ότι ο Θεός είναι ο Θεός ως έννοια. Δεν υπάρχει έννοια του Θεού, ο Θεός είναι πρόσωπο συγκεκριμένο. Και αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο τι γίνεται, σαρκώνεται. Και σαρκώνεται γιατί αγαπά. Η αγάπη δεν είναι μία έννοια την οποία την έχεις στο μυαλό σου μόνο. Βεβαίως, την έχεις σαν έννοια, δηλαδή ξέρεις, ας πούμε, η μητρική αγάπη, λέμε, να είναι να ασχολούνται για να ημάνω το παιδί, το τρέφει, το κανόνι, το ρούμι, τα λοιπά, να είσαι εκεί. Αλλά αν ο άλλος δεν έχει βιώσει τη μητρική αγάπη, δεν την κάνεις, που την ξέρει, στη θεωρία. Την ξέρεις στη θεωρία. Αν δεν την έχει βιώσει όμως. Έλεγε, γίνει Παπαδοπούλου, πότε θα γίνω μάνα. Μην θυμόσαστε, στο σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, πότε θα γίνω μάνα. Το θέμα είναι ότι θα την έκανε τη μητρότητα που γινόταν εκεί, μια μεγάλη ιστορία. Ο Θεός λοιπόν που σαρκώνεται, γίνεται άνθρωπος γιατί αγαπά. Πεθαίνει γιατί αγαπά. Αναστέλλεται γιατί αγαπά. Σώζει γιατί αγαπά. Συγχωρεί γιατί αγαπά. Δεν είναι έννοια αυτή. Πέρα της εσύνης. Είναι επέκεινα. Φεύγεις. Φεύγεις. Γι' αυτό και ο Σοφέρης. Τέχνη και εποχή. Λέει, όποιος κάνει τέχνη για την τέχνη μοιάζει με αυτό που κάνει άδεια κόψουν τα χρήματα για προσφυγόμενο το μάτι. Έτσι. Λοιπόν, και βέβαια κάνει μια αναφορά μετά στο πώς, και κλείνω με αυτό για να ολοκληρώσουμε το έβδομο κεφάλαιο, κάνει μια αναφορά στο πώς θα επιλέξουμε τα παιδιά τα οποία θα μπουν σε αυτή τη λογική να γίνουν φιλόσοφοι βασιλείς. Λέει, αφού περάσουν τη βασική παιδεία, τη γυμνασιακή όπως τη λέει παιδεία, θα κάνουμε μια πρώτη επιλογή σε ηλικία 20 χρονών να τους βοηθήσουμε να αρχίσουν να φύγουν από το επίπεδο εικασία, πίστη, διάνοια, να μπορέσουν να αρχίσουν να μπαίνουν στην λογική. Ας φτάσουν πρώτα λέει στη διάνοια, μετά μέσα από τη διαλεκτική, σε μια δεύτερη φάση θα τους βοηθήσουμε να δουν το αγαθό, θα τους στείλουμε 15 χρόνια στον κόσμο να υπηρετήσουν σε διάφορα αξιώματα, ξαναγυρίσουν πάλι, να δουν τον ήλιο, να τον κάνουν, να το χωνέψουν καλά και θα γίνει μετά, τους στείλουμε να κυβερνήσουν. Σε ηλικία 50 χρονών. Η ηλικία των 50 χρονών για τον Σοκράτη είναι η ηλικία του όριμου κυβερνήτη. Βέβαια, εμείς σήμερα λέμε νέοι, οι νέοι να κυβερνάνε. Κάτι ήξερε αυτός. Κάτι ήξερε. Και βέβαια, κάνει και μια αντιδιαστολή στην διαλεκτική. Λέει το εξής. Οι νέοι, λέει, την αγαπάνε τη διαλεκτική. Αλλά λέει, την έχουν για αντιλογία. Του αρέσει η αντιλογία, δεν δηλαδή σου λέω και μου λες, να μου την πεις. Παίζουν, δεν είναι λέει αυτή η διαλεκτική, η αυθεντική. Αυτή είναι ένα παιχνίδι. Είναι αυτοί που κάνουν πολιτική για παιχνίδι. Που κάνουν θρησκεία για παιχνίδι. Που κάνουν τα πάντα και παίζουν, κοροϊδεύουν. Ήμουν. Θέμα εγωισμού. Αυτές είναι πολύ σοβαρές εκθέσεις και πρέπει να σπλαχνίζεις για να μπορείς να τις χειριστείς και να ξέρεις. Την ερχόμενη Πέμπτη είναι το 8ο βιβλίο και το τελευταίο για πριν το Πάσχα. Έχουμε και άλλα δύο μετά το Πάσχα. Ναι, είστε καλά, θα σας πω εσείς.